Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή και ακόμα ένα πρωί ότι παίζει εδώ. Ωραία. Έπεσε και τηλεόραση, έπεσε και λίγο Παπαδάκης από πάνω. Δεν πειράζει, έτσι να τον έχουμε. Με το παλιό μας το χαλί, έτσι να θυμηθούμε τα παλιά. Βρε βαριέσαι αδερφέ. Και την παλιά μας εδώ τη συντρόφισσα. Παλιά, όπα, άλλο μικρόφωνο. Για να δούμε, μίλα τώρα. Ένα-δύο. Γιατί δεν ακούγεσαι καλά, για μίλα. Ένα-δύο. Οπα, όχι αυτό, μίλα. Δεν, κάτι συμβαίνει. Τώρα θα μιλήσεις όμως και θα ακουστείς. Μίλα. Ένα. Α, εγώ εσένα δεν σε ακούω. Σ' ακούω επειδή είσαι απέναντι. Ναι. Δεν με ακούς καθόλου. Για δυνάμωστα λίγο. Για πριν μου έλεγες χαμηλώστα. Τώρα με ακούς. Έλα, τεστ. Άλλαξε τρυπούλα. Έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φορές. Εντάξει, λίμπερο είσαι. Έχουμε και τις μικρές μας τις αδυναμίες, τις οποίες όμως τις καλύπτουμε και τις εκ των έσω. Έχω και πάλι κοντά μου τη Χριστίνα για δεύτερη μέρα συνεχόμενη. Τι τραβάς και εσύ, έρμο παιδί. Γιατί υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ξυπνάς 5 ώρα. Πάμε αυτό είναι. Χάρη μου κάνεις. Έτσι. Τι υπάρχει, τι μπορείς να κάνεις, ας πούμε, τέτοια ώρα. Τίποτα. Έξω από το να κοιμάσαι. Υπερκτιμημένος ο ύπνος. Σιγά μου, ρε, τώρα ύπνος. Πόσο να κοιμηθείς πια. Άντε και κοιμηθήκαμε και τι έγινε. Μια μέρα θα ξυπνήσουμε όλοι. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό τι καλύτερο από το να κάνεις 6 ώρα το πρωί να συντονίζεσαι με το Λίμπερο 107,4. Συντροφιά με το λόγο επειδή. Κράταμε να σε κρατώ, να διασχίσουμε το πρωινό. Θα τα καταφέρουμε μέχρι και τις 8. Θα έχουμε ξυπνήσει πλήρως. Θα έχουμε λάβει τις απαραίτητες δυνάμεις, τα απαραίτητα εφόδια για να κινηθούμε μέσα στην ημέρα. Και τη γελάς. Τα ίδια λέω συνέχεια. Τι ωραία που τα λες. Α, νόμιζε επειδή δεν μου λες ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Όχι, αυτά δεν τα λες. Κασετούλα. Είναι άλλα που κασέτα. Α, σου λέω γιατί πρέπει να έτσι να. Να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα, είναι ασκήσεις αυτοβελτίωσης, αυτοβοήθειας. Οφείλεις, ας πούμε, καθημερινώς να εμψυχώνεις τον εαυτό σου τρόπον την άλλη. Και καλημερίζουμε και την πρώτη εμψυχωτική γραμμή που μας κάνει ποδαρικό σημερινή εκπομπούλα μας. Τι ακούγε, τρεζόνι. Καλημερίζω το πιο ενημερωμένο ραδιοφωνικό παρεμβολό τη πρωινή ζώνη. Εγώ είμαι. Από ενημέρωση ρώτα μου ό,τι θέλεις. Εσύ και καλημερίζω και τη Χριστίνα και την Κρόσου. Καλημέρα. Κατάλαβα. Ναι. Δεν ξέρω αν είπες το όνομά της, γιατί έκανε παράσιτο. Το είπα. Έχει λίγα παράσιτα, Αν κατάλαβα τη φωνή. Ναι, αφού. Σαν το σεξ σου είμαστε κι εμείς. Να έχουν έρθει εδώ και μας κατατρώγουν. Ναι, άλλαξα ράδιο, κάτι κινέζικα που είχα. Ναι, α, νομίζω αλλάξες ραδιοφωνικό σταθμό, έτσι πως το είπες. Πώς πιάνανε τη συχνότητα του Λίμπερ. Αλήθεια τα κινέζικα. Κατευθείαν. Από ποια χώρα. Από ποια χώρα προέρχεται το ραδιοφωνό αυτό. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω κοιτάξει. Κινέζοι τα έχουν όλα. Ναι, κάποιο ήταν γερμανικό το κόμμα. Τσάτερ Γερμανοί να πούμε. Μπαλτά. Δεν μπορείτε να φτιάξετε ραδιοφωνάκι να πιάνει το Λίμπερο. Θέλω να πω και κάτι. Ότι πήραν πρέφα ότι γύρισαν κάμπος από Αθήνα που είχαν φύγει μερικά χρόνια. Πού να πάνε τα πουλάκια μου, εννοείται. Όλοι εδώ θα γυρίσουμε. Ένιωσε ένα συνέστημα διαφορετικό, ότι ήταν συμπατριώτες μου, Ότι είδες κίνηση στους δρόμους. Δεν μπορούσαν να βλέπουν εσύ αυτήν την κατάντια που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα κάτι καλύτερο πάει να γίνει. Λες, ποιος θα το κάνει, κανείς δεν ξέρει. Και ποιος θα δώσει το στίγμα για κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Δεν ξέρω ποια πλευρά θα έρθει αυτό, τι να σου πω. Αν έχεις υπόψη σου κάτι να μου πεις. Θα προσπαθήσω να μάθω. Όχι να το σκεφτείς, ξέρεις κάτι. Τώρα δεν μπορώ να πω. Καλά, αφού είμαι ενημερωμένος. Σίγουρα ξέρεις. Αδικούμε ταξιτζής, έπρεπε να ήμουν με τόσες γνώσεις που έχω. Όχι, δεν κάνω διαταξιδιού. Δεν κάνω, δεν έχω δίπλωμα. Εντάξει, άλλο αυτό. Κράτα το τραγούδι αυτό το έχει σωστή. Λίγο βελτιώστε το. Γιατί για καφετζού δεν κάνει. Δεν κάνω ότι για καφετζού δεν κάνει. Τι να κάνει μετά, κράτα αυτό που έχει. Μάλιστα. Εντάξει, έγινε. Σε παίρνω από φάσα από την άλλη εβδομάδα, είπαμε. Τι με παίρνει.
Θα σε πάρω τηλέφωνο από τη Θάσο. Α, άλλη εβδομάδα. Θα είπαμε έτσι. Τι καλά, τι καλά. Δεν ξέρω αν θα παίρνω κάθε μέρα, αλλά θα παίρνω. Πού και πού θα καλώ. Μάλιστα. Να μας παίρνεις μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Όχι μια φορά την εβδομάδα, τι... θα παίρνω. Όποτε μπορώ κάθε μέρα, μέρα παραμέρα, ένα πεντήμερο θα καλώ. Μάλιστα. Τώρα κάθε πού δεν ξέρω, θα παίρνω τηλέφωνο πάντως. Εντάξει, έγινε. Άντε φυλάκια, τσάω. Γεια. Ένα καταιγιστικό τηλέφωνο όπως κάθε φορά τις Κατέρες. Δεν κατάλαβα, το ένιωσε ότι γύρισαν άνθρωποι, οι συμπατριώτες από την Αθήνα ή τους είδε. Ήταν απλά το ένιωσε. Το αισθάνθηκε, το αισθάνθηκε. Κάτι μέσα της, ας πούμε, αντιλήφθηκε ότι ρέει έντονο σαλονικό αίμα, ας πούμε, στις φλέβες αρτηρίες αυτής της πόλης. Ίσως να έχουμε λίγο παραπάνω κίνηση και σου λέει ότι κάποιος πρέπει να έχει επιστρέψει. Από την Αθήνα και την Ξελογιάστρα, την Αδιφάγα. Ξελογιάστρα είναι Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα είναι... Αδιφάγα. Καλημερίζουμε την γραμμούλα μας. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλώς το να. Περάσεις καλά. Λες μια φορά την εβδομάδα. Έτσι. Κάθε μέρα μαζί περάσεις. Μια φορά την εβδομάδα. Να έχουμε έτσι. Καλά. Τα νέα της Τάσου, η οποία αναμένεται να φουλιάξει και αυτό το καλοκαίρι. Χτες άκουγα ένα ζευγάρι, μια κυρία, ζευγάρι 35 χρόνια παντρεμένη, να τη ρωτάνε πού θα πάτε φέτος, πού θα σε πάει ο άντρας σου, και να λέει στη Θάσο. Σε φάση υποτίμηση. Δηλαδή μετά από 35 χρόνια, δηλαδή θα με πάει στη Θάσο. Πάλι καλά. Γιατί έχει κοντινότερο, έχει την Αμουλιανή. Ναι, και η Αμουλιανή είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν κάναμε την Αμουλιανή. Ναι, αν κάναμε την Αμουλιανή 16 ώρες μπαρ με το καράβι, θα λέγαμε τι νησάρα είναι αυτή, Θεέ μου, τι επίγειος παράδεισος. Τώρα, επειδή πηγαίνεις με μια βενζινάκατο. Τι πας, τι λες, ρε. Με ποδήλατο θαλάσσης πηγαίνεις. Εγώ άκουσε με. Ο κουλιάδος μου που είναι γιατρός, το μόνο του χωμίρι το ψάρεμα. Οπότε φεύγουμε. Η λεπτομέρεια του είναι γιατρός, βέβαια, δεν ξέρω που κολλάει, αλλά τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, είναι σίγουρη πληροφορία, σοβαρός άνθρωπος. Ο άνθρωπος κάνει, άκου, κάνει 5 εφημερίες τη βδομάδα με αυτή την έννοια, λόγω καλοκαιριού. Είναι στο εσύ και σε λιώνει μέρα να κοιμάται. Αλλά πάμε ψάρεμα από Άγιο Πρόδρομο, φεύγουμε 12 ώρα το βράδυ, είναι 90 χιλιόμετρα η Τρυπηνή. Το ξέρω. Κάνια ώρα να πάμε, ξέρω εγώ, και μετά φτάνουμε κατά τη μία και πλακώνεται από τη μία η ώρα μέχρι την άλλη μέρα το μεσημέρι. Έχει καμιά δεκαριά καβάλια με την Πουλιάγκιστρο και πάντα κοίτα. Πώς αντέχει να πάρει πλάκα. Εγώ πάω εκεί, έτσι κάνω καφέδες, γυρίζω και γνωρίζουμε με τους άλλους. Μιλάμε, έχει άτομα από Σέρες, έχει άτομα από Κιλκίες. Εσείς λέω, πάτε καλά, φύγατε. Για να έρθουν εκεί να. Γιατί πού να πάει, δηλαδή στις Σέρες που να στα Κερβίλια να κάνει. Μπάνιο, πού να πας στις Σέρες, κάπου πρέπει να κατεβείς. Όχι ρε, για ψάρεμα ρε, τι μπάνιο ρε. Γιατί πού να ψαρέψεις ψάρι, ναι, τι, θα στρεμώνα. Έχει την Κερκίνη στις Σέρες. Λοιπόν, τώρα, εσείς καλά ξυπνάτε που λέγατε, 6 ώρα κάπου έχει να πάτε. Εμείς την τρέλα μας βαράει και βάζουμε το ρολόι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί το πρόβλημα. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Δεν έχει. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να πάμε να εξεταστούμε. Όλοι μαζί. Στο εσύ. Έχουμε και το βίσμα. Όχι όλοι μαζί. Εσείς έχετε λόγους. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Είστε και εμείς τη χαρά σας τώρα που καταστήσαμε και τη Χριστίνα να πούμε με τον Πάφη. Τώρα Χριστίνα, να βρούμε και ένα καλό κορίτσι για τον Μπάτμαν. Θα γίνει από κοινού για να πέσουν τα έξοδα στη μέση. Μάλιστα, θα μοιράσουμε. Μάλιστα. Είναι σαν τους Κινέζους που πάνε, οι Κινέζοι πάνε 40-40-50-50 και παντρεύονται στην τέτοια Σαντορίνη. Μα πού να, άμα πηγαίνανε 2-2 είναι 1,2 δισεκατομμύρια. Φαντάζομαι πόσοι γάμοι γίνονται κάθε Σαββατοκυριακό. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μπορείς να βρεις εκκλησία να παντρευτείς. Πόσο μάλλον στην Πιονγκιάνγκ και στο Πεκίνο, ας πούμε, που έχει 50 εκατομμύρια κόσμο. Γι' αυτό πάνε 40-50. Πώς γίνονται ομαδικές βαφτίσεις, ομαδική γάμη. Τώρα δεν ξέρουμε, ο Κόλκας ομαδικά θα παντρευτεί ή μόνος του. Δεν ξέρω, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Το ανακοίνωσε. Το ξέρω, είδαμε. Αλλά μπορεί να είναι και φωτοσοπιά. Θα δούμε. Μέχρι να δούμε να φοράει Στεφάνη, να φοράει Κουλούρα, να φοράει Βέρα. Ουδής, όπως έλεγε για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ, λέει αν δεν πάω στα μπουζούκια να το γιορτάσω το πρωτάθλημα, δεν το πιστεύω. Τα λέγαμε, ναι, δεν το πήρανε, ναι, εννοείται, δεν πήγαν κανένα μπάρμπεκιου, είναι δυνατόν, σε παρακαλώ.
Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά. Τσαου, τσαου, τσαου. Λέγω επειδή επί παντός επιστητούμε πάρα πολλά θεματάκια και σήμερα. Τα θεματάκια όμως ο κάθε ακροατής ούτως ή άλλως θέτει τη δικιά του θεματολογία. Λειτουργεί εν είδη αρχή συντάκτη πολλές φορές εδώ στην εκπομπή. Μπορεί να την εκτρέψει, μπορεί να την βάλει σε έναν πιο σωστό δρόμο. Είναι ελεύθερο και συμμετοχικό το ραδιόφωνο μας. Αν μη τι άλλο. Τρίτη 4 του μηνού σημερις Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδελφών του Λαζάρου. Μας διευκρινίζεις τώρα ποιανού είναι. Υπάρχουν πολλές Μαρίες. Τι νοσείς εσύ? Πρέπει να είσαι αδερφό Λάζαρο. Ναι, σου λέει ρε παιδί μου τώρα τι νοσείς εσύ? Μάρθα και Μαρία, οκ, okay, γράφεις το ερωτολόγιο, αλλά τι νοσείς εσύ του Λαζάρου? Για να καταλαβαίνει, ας πούμε, και η τελευταία γιαγιάκα στο χωριό. Ξέρει, έχει κυκλοφορεί ένα καταπληκτικό μεμ πάντα τις ημέρες του Πάσχα που δείχνει τέσσερις γιαγιάδες σε ένα χωριό που λέει από κάτω η λεζάντα, ξέρουμε τι νοσείς εσύ, αλλά θα σε ρωτάμε μέχρι να ματώσεις. Όταν πηγαίνεις έτσι σχετικά νεοφερμένη παρουσία, μια παρουσία που δεν έχεις δώσει έντονο παρόν στα δρόμενα του χωριού, οπότε είναι λογικό να σε ερωτούν τι νοσείς εσύ. Θα ρωτάνε εμένα δηλαδή. Φαντάσου. Ακόμα ρωτάνε εσένα. Ακόμα. Και θα ρωτάνε και θα ρωτάνε και θα ρωτάνε. Εορτάζει δηλαδή η Μάρθα και όχι του Λαζάρου. Η Μάρθα του Λαζάρου είναι, λέει, Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Το φίλμα εμείς εδώ να τα αναφέρουμε. 2-31-02-87-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα Facebook και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Ψυχρούλα και το σήμερα το πρωινό μας. Στους 16 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή 16-17 έχει το θερμόμετρο. 16 Σταυρούπολη, στο κέντρο τσιμπάς και 2 πάντα. Παραπάνω. Σταυρούπολη και 15 βαθμούς. Επάνω στη Λαγκαδά. Στη Λαγκαδά. Τι κάνει κρύο. Εκεί να κατεβάζει από τις Άλπεις. 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έχει έρθει το καλοκαίρι. Εμείς το καλοκαίρι. Προσπαθούμε εδώ να το βάλουμε μέσα στις συνειδήσεις του κόσμου μέσω της ανάγνωσης του εορτολογίου. Αλλά πού, όταν έχεις 17 και κυκλοφορείς με μπουφάνια τα πρωινά, πού να το αντιληφθείς? Όχι, είναι βροχές, είναι ευχές, όπως θα είναι και σήμερα ο καιρός. Αρκετά σύννεφα, για βροχές δεν πολύ υπάρχει πρόβλεψη. Αλλά ούτε για μπάνιο δεν είναι. Αλλά ούτε για μπάνιο, για τίποτα δεν είναι. Μέχρι 25 βαριά το μεσημεράκι να φτάσει η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη μας. Αύριο ξανά βροχές. Άστε να πάνε ξανά μανά. Να δούμε το Αγίου Πνεύματος. Μάλλον θα πρέπει να γίνουν εκλογές και μετά να φτιάξει ο καιρός. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Λες να είναι σχέδιο, γιατί για να μην πάει ο κόσμος παραλίες και να πάει να ψηφίσει. Έτσι ακριβώς, για να συμμετέχει μπορεί, στην. Μπορεί. Γιατί τώρα 7 Ιουλίου είναι επίφοβη ημερομηνία. Ιδίως όταν θα έχουμε περάσει έναν μήνα που. Δεν θα έχει κάνει κανείς κανένα μπάνιο. Φαντάσου, ναι, φαντάσου τι λαχτάρα θα υπάρχει αν και εφόσον κάνει μία ημέρα καλό καιρό. Οπότε, ναι, αποκαλύψεις. Στημένα όλα. Στημένα όλα, εντάξει, βομβαρδίζουμε τα σύννεφα για να βρέξουμε. Για να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Πρώτοι εδώ τα ακούτε και εσύ από το λόγο επειδή. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. Κοιτάξτε μου, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Βέβαια. Έτσι ο καθένας έχει την παρουσία του. Σαν τη νύχτα, Μπάμπη, δεν υπάρχει. Σαν τη νύχτα, βέβαια. Αλλά χαλιέμαι όταν φτάνει αυτή η ώρα που ξημερώνει. Και πρέπει να κοιμηθείς, κάτι να κάνεις. Ναι. Λοιπόν, ο προηγούμενος κάτι αναφέρθηκε για το πρωτάθλημα το φετινό, Τι είπε, πότε προλάβε, δεν είπε κάτι, αλλά... Το πρωτάθλημα που τελείωσε, Μπάμπη, φάνηκε ότι χαρίστηκε. Μάλιστα. Φάνηκε. Και από αυτό το καταλαβαίνουμε από πού. Από πού? Από ότι πάτωσε η κυβέρνηση κύριο Τσίπρα. Άρα πώς χαρίστηκε. Αν χαριζότανε το πρωτάθλημα, δεν θα έπρεπε η κυβέρνηση αυτή να έχει ανταποδοτικό όφελος της ψήφους του κόσμου? Όχι, μια μερίδα μόνο πώς γίνεται να... Σε οι υπόλοιποι ήταν... Ναι. Κατάλαβαν. Ναι, σε τι προσδοκούσε. Κάτι έτρεχε με το πρωτάθλημα. Σε τι προσδοκούσε? Δεν προσδοκούσε ουσιαστικά σε άντληση ψήφων μέσω αυτής της διαδικασίας. Άρα, από τη στιγμή που δεν πέτυχε, δεν χαρίστηκε τίποτα.
Γιατί δεν υπήρχε κανένα όφελος, όχι απλά όφελος. Πάτωσε. Ο κύριος Τσίπρας έχασε τις εκλογές. Ναι. Γιατί όπως ξέρουμε ξεπούλησε για τη Μακεδονία. Α, καλά, τι απ' όλα έγινε. Ξεπούλησε για τη Μακεδονία. Τα πάντα γίνανε. Σε αντίβαρο χάρη στο πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πήρε τους ψήφους από τον ΠΑΟΚ και έχασε τους ψήφους από τη Μακεδονία. Από τη συγκεκριμένη ομάδα πήρε ψήφους, από τις υπόλοιπες ομάδες δεν πήρε. Α, μάλιστα. Γιατί όπως είδαμε, βλέπεις τι έγινε το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα χαρίστηκε αφού ξεπουλήθηκαν τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα χαρισμένα είναι δηλαδή. Του χρόνου δηλαδή, όποιος πάρει το πρωτάθλημα, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα είναι χαρισμένο. Μα του χρόνου και τα επόμενα χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, φυσικά θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Ποιος θα το μάλιστα, πάρει. Μάλιστα. Όσα χρόνια τώρα θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, πώς λέγεται. Κάτι ξέρεις παραπάνω, Μάια. Ναι. Το πρωτάθλημα θα είναι του Ολυμπιακού, γιατί παραμένει το κατεστημένο Ολυμπιακός. Μάλιστα. Και δεν βλέπω έτσι κάτι άλλο. Πάλι το πρωτάθλημα θα είναι, ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει πάλι πάρα πολύ, όπως ήταν και στα προηγούμενα χρόνια, που πήγαινε 15-20 βαθμούς από τον πρώτο γύρο και το πρωτάθλημα τελείωνε. Το καλύτερο θα είναι να υπάρξει ένα πρωτάθλημα, ξέρεις, μέχρι τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές, μακάρι να γίνει αυτό. Να μην ξέρουμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα ήταν... με τα play-off δεν ξέρω πώς θα γίνει με τα play-off. Όπως ήταν φέτος. Μέχρι τελευταία αγωνιστική από το τέλος, κανείς δεν ήξερε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Το είχε καθαρίσει από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το είχε ανακοινώσει και ο Τσίπρας. Μάλιστα. Μα καλά τώρα. Αυτά είναι γνωστά. Γνωστά είναι. Λοιπόν, ωραία. Όσον αφορά να πω για την ομάδα μου, ήδη σήμερα περιμένουμε τον Σούντγκρεν να έρθει. Έκλεισε και ο άλλος ο Ολλανδός και ο Τέο βρίσκεται στην Αγγλία από ό,τι έμαθα. Έτσι. Για κάποιες μεταγραφικές κινήσεις και ακούγεται ότι ο Σέντερ Φορ που θα έρθει πραγματικά θα κάνει αίσθηση. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά θα κάνει αίσθηση λέει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά Μπάμπη. Δεν θα είναι ο Μπέρκ συνέχεια. Πάντως, ο οποίος πηγαίνει προς Ολυμπιακό που έχει ακουστεί. Ποιος? Ο Μπέρκ δεν θα είναι. Όχι, ο Μπέρκ είναι 34 νομίζω. Μάλιστα. Άμα πάει και να παίξει και ο Μπέρκ, καλύτερα θα πήγαινα και εγώ να παίξω. Πηγαίνει, λέγεται για προς Ολυμπιακό. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, μπάμπη. Φιλιά, τσάω, τσάω. Η Χριστίνα εδώ έβγαλε το κινητό της να κοιτάει το ίντερνετ, γιατί πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά και σου λέει τώρα με την ασχοληθώ μαζί. Εντάξει, όχι, μου αρέσουν αυτά. Σ' αρέσουν. Εμένα όλα ψέματα. Ώρες απορώ αν είμαι κι εγώ πραγματική. Εγώ μπορώ να. Καλημέρα στην γραμμούλα. Δηλαδή αυτό ήταν υπονοούμενο να σταματήσουμε τα αθλητικά. Όχι ρε παιδί, εντάξει, σου λέω. Στημένα όλα. Αφού είναι στημένα όλα, στημένα όλα τι συζητάμε. Στημένα όλα είναι, να τελειώνουμε. Στημένα όλα. Λοιπόν, και επειδή ο Φουκαράς ο συνοπαδός μου Κλεομένης όταν τελειώνει η νύχτα δεν αισθάνεται καλά, να του πω ορισμένα πράγματα κάνοντας εσένα κάποιες ερωτήσεις για να χαρεί. Ωραία. Δεν χαρίστηκε μέσω των Μπρεσπόρ και μέσω της Μακεδονίας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, υπήρξε καμία ανταπόδοση. Τα στρέμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Μακεδονία και στη Βόρεια Ελλάδα κατατροπώθηκε. Ο υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές πήρε 11%. Δηλαδή, άρα ποια ανταποδοτικότητα, ας πούμε. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, αλλά να. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αν είναι να μιλήσουμε πολιτικά, να τα βάλουμε κάτω. Ας πούμε, για να μην μιλάμε τώρα. Ναι, γι' αυτό πήρα. Για να τα βάλουμε κάτω και να μιλήσουμε. Ναι. Πρώτον, δεν έγινε μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, καταβασανόθηκε γιατί το Μακεδονία δούλεψε σε όλη την Ελλάδα. Δεν δούλεψε μόνο στη Μακεδονία. Συμφωνώ με αυτό. Να ρωτήσουμε μια για πες Πελοποννήσι πόσο νοιάζονται για τη Μακεδονία. Όχι, είχαμε. Όχι προσωπικά. Στην Πελοπόννησο πόσο νοιάζονται για τη Μακεδονία τόσα χρόνια. Δεν νομίζω. Δεν κατάλαβα. Δεν το έχουμε χνήσει σε Πελοποννήσι και σου λέει ότι δεν ξέρουν καν που είναι η Μακεδονία πάνω. Σου λέει κατεβαίνεις. Καλά, κατεβαίνεις κάτω στην Καλαμάτα και σου λέει πού Μακεδονία. Δημιουργείς, αν δεν κατάλαβες, εθνικό θέμα. Να ανακαλέσεις παρακαλώ. Δεν δημιουργώ εθνικό θέμα. Μιλάς για τμήματα της Ελλάδος που δεν γνωρίζουν άλλα τμήματα. Καλέ, εδώ εσείς δεν θέλετε να μας κόψετε κάτω από τον ισθμό, να μας διώξετε από την Ελλάδα. Και τώρα ζητάτε τη στήριξη της Πελοποννήσου. Οι συμπολίτες να μπει διαβατήριο στη Λάρισα. Από τη Λάρισα και πάνω που υπάρχει κάποιος οπαδός, ο οποίος ήταν παλιά πρωθυπουργός. Από τη Λάρισα και πάνω ήταν κάποιος οπαδός του συμπολίτη και αυτός ο οπαδός έφαγε όχι τα μούτρα του να μην ποτίσει τις εκλογές. Δεύτερον τώρα, που είπαμε για το ότι δεν χαρίστηκε το πρωτάθλημα. Τα 98 στρέμματα χαρίστηκαν. Ποια στρέμματα? Τα 40 τόσο του κρατικού
και τα άλλα 40 τόσο του, της Τούμπας χαρίστηκαν. Από το νούμερο 10 και από το νούμερο 11 βάσει φανελών που, που δοθήκανε στην Διεθνή Τράπεζα στον κύριο Αλέξη, όχι τον Κούγια, και στον κύριο Πάνο. Ωραία, ο κόσμος τιμώρησε αυτούς που θεωρείς εσύ ότι όχι, χαρίστηκαν όχι, δεν και απάντησες, όχι, έρχεται ένα τώρα. Περίμενε. Χαρίστηκαν από τα στρέμματα. Όχι, δεν χαρίστηκαν. Την ομάδα, στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν χαρίστηκαν. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Το δεν οποίο κατάλαβες. Δεν χαρίστηκαν. Είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Το ίδιο θα συμβεί και στην περίπτωση που ο Άρης επιδιώξει να κάνει γήπεδο στην ευρύτερη περιοχή εκεί και θέλει όχι κάτι παραπάνω. Το... Δεν κατάλαβα γιατί ο Πάκου είχε είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Επαναλαμβάνω, είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Δεν πήρε λεφτά. Για να είμαστε δίκαιοι, ακριβοδίκαιοι. Στην Αθήνα δόθηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ στην ΑΕΚ για να κάνουν και την υπογειοποίηση για τα τώρα. Ναι. Εγώ μέχρι τώρα τους κατηγοράμε τους Αθηναίους. Ναι, τώρα σου λέω ρε παιδί μου, η περιφέρεια που πώς λειτουργήσε εδώ πέρα, δηλαδή δημιουργούμε θέματα εκ του μειόντος. Όταν μιλάμε για κάτι που είναι ένα είσαι και μέσα στις κατασκευές. Είσαι και μέσα στις κατασκευές, ας πούμε. Είμαι μέσα στις κατασκευές. Υπάρχουν τρεις ομάδες, ρε φίλε. Ναι. Γιατί μόνο κούκι να δοθούν. Όχι, ο καθένας, αν είσαι σε θέση να καταρτήσεις ένα πλάνο και ένα σχέδιο και να το καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές, προφανώς επειδή έχουμε δει ας πούμε ότι Πολάκης ευνοούνται όλες οι ΠΑΕ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα λάβεις και τη συγκεκριμένη όχι, εύνοια. Όχι, ας μιλήσουμε για ΚΑΕ, άντε εύνοια. Μαζί σου στην ΠΑΕ. Ναι, ας μιλήσουμε για την ΚΑΕ, ας μιλήσουμε για το κρατικό της ΚΑΕ. Εντάξει, τα συζητάμε συνέχεια δηλαδή... αυτά, έχω και γραμμή, έχω και γραμμή παραπάνω. Α, έτσι τώρα, δεν συμφέρει. Έχω γραμμή, τι με συμφέρει εμένα, έχω γραμμές. Τα 55 εισιτήρια που είχε μέσα όρο στο μπάσκετ. Nice. Τα ίδια θα λέγαμε. Ο συμπολίτης έπρεπε nice. Να του κάνουν γήπεδο 8.000. Έγινε. Άντε. Τα λέμε, τα λέμε. Τσα. Γεια. Αφού έχουμε γραμμές, δηλαδή, με παίρνουμε τις γραμμές. Είναι δυνατόν. Εννοούμε τις τηλεφωνικές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και δεν έχει γραμμές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πώς περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Να τους. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Άρχισε πάλι ο φίλος το Top Gun. Μόνο για λίγο καιρό ξαποστέρεται και ξανά προς τη δόξα τραβά. Χθες που σας έλεγα, βγείτε, μιλήστε για Ζέρβα και Ταχιάκο, κανένας δεν έβγαινε για να το πάει ως πού στην αντιπαράθεση. Πέρασαν και εκλογές, δεν ξανά τα ίδια. Άρχισε πάλι. Τέλος πάντων, εντάξει, να το θυμίσω ότι όταν ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε, γιατί αν δεν διεκδικήσει δεν καταφέρνει τίποτα, να κάνει το γήπεδο του μπάσκετ, ήταν τροπεούχος Ευρώπης, έτσι. Η μοναδική ομάδα μετά την ΑΕΚ. Εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι δεν υπάρχει σύλλογος, δεν υπάρχει ανώνυμη εταιρεία αθλητική που δεν έχει ευνοηθεί με το από το κράτος με τον ένα ή τον άλλο λόγο. Τώρα, το να λες εμείς σε αυτό και εσείς αυτό, το θεωρώ παιδαριώδης τόσα χρόνια και είναι ουσιαστικά, μα είναι δυνατό, ρε, φίλε. Είναι ουσιαστικά για να καλύπτει τις αδυναμίες που έχουμε αυτό δεν το κάνουν τόσο στην Αθήνα, για να ξέρετε. Επειδή κοιτάμε, να κοιτάξουμε εδώ πέρα τι γίνεται, για να καλύψουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν, σαν πόλη, σαν υποδομές, σαν το ένα σαν το άλλο, λέμε, α, εσείς αυτό, ευνοηθήκατε. Δηλαδή, τι προσπαθούμε να κερδίσουμε, ας πούμε. Τώρα μιλάμε, σίγουρα ένα γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω το που κάνει. Βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει, θα κάνει και γήπεδο δικό του, που δεν θα αλλάξει επίπεδο, που δεν θα μπορώ να το φτάσω εγώ. Την πικρία του καταλαβαίνω. Σκέψου, ρε φίλε, πόσο θα πάρει ψωμάκι. Σκέψου πόσο θα αναβαθμιστεί η περιοχή της Τούμπας. Εδώ Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα θα πάρει μια ολόκληρη περιοχή η οποία τόσα χρόνια ήταν εκμετάλλευτη και θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, να γίνει ένα τεράστιο πάρκο, να γίνουν άλλου είδους υποδομές και θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο τέλος, θα πάρει εκεί την περιοχή του Βοτανικού που είναι μένει τώρα υποβαθμισμένη. Ο Βοτανικός τι είναι τώρα ο Βοτανικός. Ναι, τίποτα, θα την πάρει ο Παναθηναϊκός στο τέλος. Ας πούμε, γιατί θα μπορούσε όμως να γίνει κάτι άλλο. Λέω εγώ. Και ναι, εννοείται. Μακάρι, ας πούμε, και τούπα να ήταν ένα τεράστιο πάρκο και το γήπεδο να ήταν κάπου αλλού. Λέω εγώ. Για να μπορούσε να αναπνεύσει περιοχή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά βλέπουμε ότι όλες οι εταιρείες οι ανώνυμες θα πάρουν αυτό που θέλουν. Και στο τέλος, ας πούμε, εντάξει. Με την υπάρχουσα κατάσταση θα προβούν και σε αναπτυξιακά έργα. Ναι, γιατί για τον Ελαιώνα, όπως είναι στην Αθήνα, τα ξέρει Χριστίνα καλύτερα, είναι μια περιοχή. Ουγκάντα. το είπε. Εντάξει, αυτό. Άρα είναι μονόδρομος στο τέλος, καταντάει μονόδρομος, ας πούμε, το να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα γιατί δεν μπορεί να πάρει το Καφτατζόγλιο. Μπορεί να το πάρει μάλλον, αλλά σου λέει θα το φτιάξω, θα το κάνω από ρημαδιό που είναι τώρα, θα το κάνω ευρωπαϊκό προδιαγραφό γήπεδο. Να μην πληρώνω και το ενίκιο δύο χρόνια, να έχω μια ανταποδοτικότητα. Θα στο φτιάξω το γήπεδο, θα το κάνω έτσι όπως πρέπει, θα το πληρώσω εγώ, δεν θα μου ζητάς ενίκιο. Και αυτό το πράγμα για να περάσει στην Πάμπη θέλει νομοθετική ρύθμιση.
Τόσο και είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Θα σας πω ένα κολλάμε τώρα σε αυτό το πράγμα. Θα σας πω ένα πράγμα τώρα που έχω φρέσκο, επειδή βλέπω κάτι ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ και το πώς φτιάχτηκε όλη αυτή η εικόνα και πώς φτιάχτηκε η περιουσία. Τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν αποφάσισε να χτίσει τον περιβόητο πύργο Τραμπ, απέτησε από τον Δήμο Νέας Υόρκης να πάρει φορολογική απαλλαγή για 20 χρόνια της τάξης των 70-80 εκατομμυρίων δολαρίων. Να μην πληρώνουν οι φόρους για 20 χρόνια, ας πούμε, που θα ερχόταν σε τόσο, μπορεί και παραπάνω. Και του τη δώσανε με παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί σου λέει ήταν αναπτυξιακό έργο. Δηλαδή, για ένα ιδιωτικό. Ναι, ναι. Εντάξει. Σου λέω τώρα, ας πούμε, τι συμβαίνει. Πληρώνει ο Σαββίδης τα χρέη, έτσι, με μια ρύθμιση η οποία έγινε για πολλούς επαγγελματίες, έτσι. Κι άλλοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν, δεν έγινε φωτογραφικά μόνο για τον ΠΑΟΚ. Mm. Άσε αν ο ΠΑΟΚ μέσα από αυτήν ευνοήθηκε, γιατί κατάφερε να μην πληρώσει τα πανωτόκια. Μάλιστα. Να πέσουν το φαν όλοι. Τέλος πάντων, θα συζητάμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Έγινε. Τα ίδια και τα ίδια, ρε Μπαμπή. Δηλαδή, γίνονται κουραστικοί ενεργοί καμιά φορά. Μένουμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε πού ευνοήθηκε ο ένας και πού ευνοήθηκε ο άλλος. Όλοι είναι ευνοημένοι και δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί ο καθένας να αποδείξει. Να βγάλει το καθαρόσημο, ότι εμείς είμαστε πιο καθαροί. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που είναι έτσι δομημένο το ποδόσφαιρο και είναι άμεσα εξαρτώμενο και από κρατικές παρεμβάσεις, όλοι είναι ευνοημένοι. Προσπαθεί να λερώσει την επιτυχία. Δεν είναι το να λερώσει. Δηλαδή προσπαθεί να σε κάνει και σε ένα μίζερο. Λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Δεν γίνεται να έχεις σαν θεώρηση ανθρώπινη να βγαίνεις να λες όλοι οι ίδιοι είναι. Οι πολιτικοί, οι προδότες, οι 300 αυτό. Δηλαδή, άλλα πράγματα να τα θεωρείς όλα ίδια και ξαφνικά, ας πούμε, όσον αφορά τις ομάδες, να μην θεωρείς ότι είναι το ίδιο ευνοημένοι, να είναι στην ίδια συνυφασμένη κατάσταση. Αν αποδεχθείς το όλοι οι ίδιοι είναι, θα είναι παντού το όλοι οι ίδιοι, όταν ισοπεδώνεις τα πράγματα. Αυτό είναι σαν προσέγγιση δικιά μου. Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα. Γεια σου Χριστίνα, γεια σου. Αλλή περί Χριστίνα, ξεκάθαρα. Καλά του στάπα. Του στάκλισες και τα μούτρα. Πρωί ρε εσύ πάλι για τα χωροταξικά να πούμε. Θα πρέπει να κάνουμε μια ημερίδα, λοιπόν. Θα οργανώσουμε μια ημερίδα, θα κάνουμε ένα debate. Ένα debate, ναι, ένα debate. Όπου καθένας θα φέρει τα πολεοδομικά σχέδια που έχει στην κατοχή του, θα φέρει τις ρυθμίσεις, να φέρει. Γιατί και εγώ είμαι άσχετος, δεν τα γνωρίζω αυτά. Ότι μαθαίνω από το ραδιόφωνο. Να φέρουν όλοι, επειδή τα ξέρουν όλα και είναι μέσα, ας πούμε, παντού στα κέντρα των αποφάσεων, να φέρουν ρυθμίσεις, fake ισολογισμούς, να τα βάλουμε κάτω και να ανακηρύξουμε την πρωταθλήτρια ευνοημένη ομάδα όλων των εποχών. Να ησυχάσουμε, ας πούμε, επιτέλους με το συγκεκριμένο ζήτημα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Επειδή παρανοούνται αυτά που λέω, είμαι χαλαρός, δεν θα πλατεάσω, είμαι φιλικός, είμαι υπέρ της Θεσσαλονίκης, είμαι υπέρ της ανάπτυξης, αλλά επειδή παρανοούνται πάντα αυτά που λέω και μετά κατηγορούμε ότι χαλάω την εκπομπή και να μην αναγκαστώ πάλι να βάλω πάση στον αμιερό, εγώ δεν μίλησα καθόλου υπέρ το να μην γίνει και στην Τούμπα και το ένα και το άλλο. Εγώ μίλησα περί αδικίας και επιλέχθησε ότι υπάρχει ισονομία που δεν μοιράστηκαν κανονικά αυτά που έπρεπε να... Και άσε τώρα εσύ το πλάνο που λες. Εντάξει, λοιπόν, αφού μοιράζονται κάποια πράγματα, ας μοιραστούν και στις τρεις τέτοιες. Τώρα δώστα και άστο να κάνει αυτό να μα ζητήθηκαν, αυτό σου λέω. Και στην περίπτωση που λες συνέχεια για το... Δεν μίλησα ούτε υπέρ του Άρη, ούτε υπέρ τίποτα. Εγώ είπα πλες, ότι μοιράστηκαν κάποια στρέμματα σε μία πόλη, ναι, κατασκευάστηκε για το ένα κλειστό του ΠΑΟΚ, πόλη, ενώ... που λες συνέχεια για το κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Είχε βγει η Φάνη πάλι Πετραλιά κατά τη διάρκεια της υποδοχής. Δεν είναι έξω τα πράγματα, και είχε... δεν τα, θα τα πω από κοντά. Δεν θα μου τα πεις από κοντά, το θυμάμαι το απόσπασμα. Στην TV 100. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε στο δεύτερο τάξη, ήταν καταδικασμένος. Εκεί που πανηγυρίζανε όλοι, είχε βγει η Φάνη πάλι Πετραλιά, η οποία ήταν νομίζω υφυπουργός αθλητισμού ή υπουργός πολιτισμού και λέει από μόνη της θα κάνουμε γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι τι είναι κοροϊδάρες. Έχουν ακουστεί. Το είπε, είναι καταγεγραμμένο, υπάρχουν πλάνα. Δηλαδή το απέτησε ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που κάνει μια κυβέρνηση για μια ομάδα, κάνει και μια άλλη ομάδα. Αυτό, άρα εκείνο τι ήταν, επικυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Εκεί δεν ήταν το κύπελο των Πρεσπών και το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Ο ΠΑΟΚ πήρε κύπελο στο μπάσκετ, πρωτάθλημα στο μπάσκετ μετά 160.000 χρόνια επί Νέας Δημοκρατίας. Τότε δεν ήταν ευνοούμενος, ας πούμε, της μελλοντικής κυβέρνησης Ελλάδος. Ας πούμε, που χρεώνουμε όλα σε πολιτικά κριτήρια, τα αναγάγουμε όλα. Ευνοούμενος, ο ΠΑΟΚ και ο Πασόκ βάλανε πάνω τον Πατατούδη,
Τέλος πάντων, άλλο σου λέω, άλλο μου λέει. Τι μου λες, σου είπα ένα πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πασόκ δεν ήταν που άνοιξε η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα εξόρθω. Φούντωσαν οι γραμμές. Φουρναρισώσε μας. Φούντωσαν οι γραμμές. Πάρε να μας βάλεις σε μια τάξη. Φούντωσαν οι γραμμές. Ότι τα λέμε μονόπατα. Εγώ προσπαθώ να σας αναλύσω μερικά πράγματα. Αλλά τώρα γίνεται με ισονομία και για όλες τις ομάδες. Έγινε. Τσαο, 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 τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τον Κοντομίνα ποιος τον έφερε? Επιχειρηματίας είναι και ήρθε. Δεν έφερε, δεν σε έφερε. Ήρθε επιχειρηματίας. Ήρθε προφανώς, είδε μια συμφέρουσα προοπτική. Συμφωνώ. Ήρθε να επενδύσει, δεν του βγήκε, έφυγε. Φίλε μου, καλή, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό. Ούτε τον έφερε, ούτε τον κάνανε όλοι. Και είσαι πάρα πολύ σωστός. Χριστινάκη, καλή. Ο γαμπρός πήρε σήμερα. Καλημέρα, δεν πήρε ακόμα. Έχουμε τη Χριστίνα και πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά. Τέλο πάντων, δεν πήρε. Εάν θα πάει, θα του πει. Σε δέχομαι, θα κάνει 50 μέρε νηστεία. Θα τρως μόνο νερόβραστα. Θα αντέξει, δεν νομίζω. Όχι, μια πρόθεση. Μόνο τότε θα σε δέχτηκε ο μπαμπάς μου. Είπε δεν νηστεύει, είπε δεν νηστεύει. Δεν μπορεί να νηστέψει. Οπότε δεν πες εσύ, δεν γίνεται. Άμα δεν νηστεύει. Σωστό. Ο μπαμπάς μου έχει και κάποια κριτήρια. Ακριβώς. Θα νηστεύσεις πες 50 μέρες και θα είσαι κλεισμένος. Μόνο νερό και ψωμί, τίποτα άλλο. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του Γιάννου με γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Καλημέρα. Ήδη ήμουνα στη γραμμή. Ήδη κατάλαβα το συναγερμό και περίμενα. Έρχεται σαν τρέλε. Ναι. Βασικά Χριστίνα, εσύ ζήτησες το τραγούδι. Ποιο τραγούδι? Το σπαστικό αυτό. Το τέτοιο. Το χαλάκι. Το χαλί. Δεν το ζήτησα, αλλά του είχα πει ότι μ' αρέσει. Μ' άρεσε περισσότερο αυτό. Μπατμανίδη, κανόνισε. 100 φορές έχω πει για χαλί, δεν θα κάνεις. Είσαι ρατσιστής, μόνο στις γυναίκες κάνεις χαλί. Πόσες φορές σε είπα ρε βάλε το χαλί, το διαλέξω, όχι, 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 πάμε σε καινούρια. Ποιο, πες μου, ποιο. Το χαλί, σε είπα το παλιό, αυτό που παίζεις τώρα. Αυτό παίζεις τώρα. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί είδες, όταν συζητάμε εμείς παραγγελίες. Ρε, μην του κάνετε επίθεση όλοι σήμερα, το σκάσατε ρε τον άνθρωπο. Σε δύο εβδομάδες έχω γενέθλια, θα συζητήσω τραγούδι, να ξέρετε τώρα, μην τυχόν τα αρνηθείς. Ωραία, να μας στείλεις κουρασανάκια. Θα σου βάλουμε και σήμερα Κύριακο στα γενέθλιά σου, τους αρέσει. Σου βάλω και ένα κερί πάνω. Σε ζήσω εγώ. Μάλιστα. Επί του θέμα... Τώρα τι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Τι ναι, πρέπει να πάμε, 6 και 35 είναι, τα πιάσαμε τα μπουρμπουρ. Αύριο θα πάρω, επειδή θα έχω δουλειά, θα πάρω μετά τις 7. Κλείνει ραντεβού από τώρα. Για να με ακούσει και ο κόσμος που θέλουν άλλοι. Γιατί φούρναροι ακούνε και φούρναροι δεν βλέπουν. Βασικά δεν βλέπουν. Τι θέλω να πω. Φούρναροι ακούνε. Για να ακούνε την εκπομπή, κατάλαβες. Φούρναροι ακούνε όσοι ξενυχτούνε. Ναι, χθες ο Φωτιάδης έλεγε. Για πες μου λέει, λίγο την εκπομπή, τι έγινε. Έλα, πού την εκπομπή. Ποιος πήρε, τι, γιατί ήθελε να πάρει και να την ακούσεις. Πώς πήγαινες μικρός, πες μου λίγο το μάθημα. Πήγαινες σε ένα φίλο όταν έλειπες. Στο κέντρο παρελειπόμενα. Περιέγραψε το μάτι ενώ έχει βγει, ξέρεις, μπορεί να το δεις, ας πούμε, τις φάσεις. Αλλά θέλεις, ρε παιδί μου, θέλεις μια. Ναι, και το λέω, μπες, λέει, γιατί την ανέβασε ο Μπετμανίδης. Εξήγησε τον ότι δεν τις ανεβάσει τις εκπομπές. Σε ανεβάζω λίμπερο, ναι. Εντάξει, ναι, έτσι εκεί. Μάλιστα. Και αυτά, κλεωμένη, είσαι θεός, τα έκανες, κατάφερες, πώς το λένε, εντάξει. Αυτό. Τώρα είναι σε μια γωνιά εκεί και γελάει, έτσι με κατάφερες, εντάξει, τελείωσε, εντάξει, εκεί ναι. Κλείνησε να πάμε διάλειμμα, έχω και μια ακόμα γραμμούλα να μην περιμένει και να πάμε. Να πάρουμε και αυτή τη γραμμούλα και να πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε στη Φούρναρη, εδώ εμείς ζητήσαμε να βάλει το KLF Last Train του Transcendo, αλλά που το βάλει μια μέρα και το ξαναπέταξε και δεν ζητήσε να σε βάζει κάθε φορά που ζητάς χαλή από κάτω, μα τρελάει. Δεν έβαλα εγώ, KLF δεν έβαλα, που είναι αγαπημένη μου. Μια μέρα. Πόσες, κάθε μέρα, εντάξει. Και ξανά ύστερα. S-Express και S-Express. Το πήσαμε, πήγαμε το S-Express, πήγαμε, ήρθαμε καμιά κατοστάρια φορές να πούμε. Τώρα αφού είπαμε S-Express, έγινε κάτω από 4 ώρες το τρενάκι μας. Προαστιακό το έκανε το S-Express. Λοιπόν, τη Χριστίνα τη δίνουμε όπως κάποτε δίνανε με τα κεφάλια τα πόδια, θα τη δίνουμε τις τυρόπιτες. Ναι. Θα δώσουμε τη Χριστίνα και 20 τυρόπιτες. Και θα λέμε όχι. Έχει και 20 τυρόπιτες. Θέλει και 20 τυρόπιτες. Θα λέμε έχει και 40 τυρόπιτες. Και 20 στρέμματα για γήπεδο. Να χτίσεις γήπεδο. Ολιάτα. Γιατί άμα το προσέξεις, Χριστίνα, δεν λέει ότι είναι ανητυρόπιτα, λέει μια σφολιάτα τυρόπιτα. Δεν έχει φάει μάλλον του ταψιού του φούρναρη. Ή κουρού δεν θέλει. Κουρού και
κατάψει που δεν θέλει. Όσον αφορά τώρα για τον Νίκο, ο Νίκος αυτά που λέει θέλει να επικεντρωθεί στο ότι ο ΠΑΟΚ τον καιρό εκείνο που του κάναν γήπεδο, ο ΠΑΟΚ μάζευε 200 εισιτήρια και του κάναν γήπεδο για 8.000 θέσεις. Ναι, αλλά ο Νίκος ξεχνάει, μια που είναι και μέσα στα πράγματα, ότι για να κάνεις γήπεδο το οποίο μελλοντικά μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και τις ευρωπαϊκές σου υποχρεώσεις, πρέπει να είναι πάνω από 6.000 θέσεων. Το πρόβλημα αυτό το έχει και το Palette Sport και το Ιβανόφιο. Γι' αυτό όλοι σκοτωνόταν να κάνουν γήπεδο μεγάλο. Και στην Αθήνα γι' αυτό έχει μεγάλα γήπεδα. Για να μπορείς να παίρνεις και διοργανώσεις, είχε πάρει μάλιστα και την Euroleague εκείνης εποχής. Ναι, και δεν σου επιτρέπουν εσύ, Μπάμπη, δεν σου επιτρέπαν. Υπάρχει νόμος και το ξέρει πολύ καλά το ΒΚΑ γιατί είναι μέσα στα πράγματα. Υπάρχει νόμος που σε αποκλεί αν έχεις γήπεδο μικρότερο των 6.000 θέσεων. Και αυτοί έχουν ένα πρόβλημα σαν Άρης με το Παλέ. Και θα έχουν πρόβλημα. Το ξέρει ο Νίκος, αλλά δεν το λέει αυτό. Αυτό το κρύβει κατά το χαλί και κράζει τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Έγινε. Φιλιά πολλά θα ξαναπάρω μετά τις 7 και 14. Φιλιά, τσάου, λοιπόν, ραντεβού δίνουμε για μετά τις 7. Κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε έτσι φουντωμένοι και αναμένοι όπως είμαστε στο πρωινό μας. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στην φουντωμένη σήμερα εκπομπούλα κάτι είπαμε. Ναι, δεν είχαμε τι να κάνουμε, να βάλουμε έτσι λίγο... Να θερμάνουμε λίγο το κλίμα γιατί πολύ ψυχράδα έχει πέσει. Ούτε ένα μπάνιο μπορούμε να κάνουμε, ούτε τίποτε σαν ανθρώποι. Ούτε μια γιατριάδα δεν μπορούμε να πάμε να κολυμπήσουμε. Άστε να πάνε. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας που είτε σε αναμονή. Καλημέρα σας. Καλημέρα Μπαμπίνο. Έχω στεναχωρηθεί πολύ που δεν παίρνει η κυρία Κατερίνα ή Βουγιούκα τηλέφωνο. Μάλιστα. Κλείστον, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ξέρω ότι μας ακούει η Κατερίνα. Σίγουρα. Μας ακούει η Κατερίνα. Καλημέρα κυρία Χριστίνα. Καλημέρα. Τώρα είστε στα... πολύ γλυκιά. Είστε καλύτερη, το καλύτερο κορίτσι στην Λέοντο Σοφού είστε. Έτσι. Όπως και η καλύτερη μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη είναι στη Λέοντο Σοφού. Καλημέρα Βαλάντη. Να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε, να τα λέμε. Ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη χωρίς καθαρό θερμαϊκό, καθαρά νερά, δεν γίνεται. Πες τα. 30 χρόνια ήμουν φοιτητή στο 93 έπειτα καθρέσω Majestic. Έφευγα γιατί βρωμούσε, μύριζε άσχημα. Πώς να σου το πω. Μύριζε άσχημα. Καλό κι αυτό, κάποιοι φύγανε. Εγώ περίμενα στο Majestic μισή ώρα να έρθει ο καφές. Είχα παραγγείλει ένα φραπέ μέτριο. Τότε δεν είχε φρέντα εσπρέσο. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, κυρίες και κύριοι. Καταλαβαίνεις. Περίμενα εγώ μισή ώρα, ερχόταν ο φραπέ. Γλυκός, πολύ γλυκός. Nice. Δεν με πείραζε αν έρθει γλυκός, θα τον έπινα. Αλλά δεν μπορώ να μυρίζει άσχημα. Nice. Και πήγαινα στα κάστρα και έπινα καφέ. Τι ωραία. Έπρεπε να μείνει στα κάστρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε. Έτσι δεν τελείωσε. Μα κάνει ένα θέμα. Θα μα πει που έτρωγε μετά την μπουγάτσα του. Κάτσε, έχει κι άλλο. Το μεσημέρι. Δεν αρχίσαμε. Δεν αρχίσαμε. Τι λέει, ρε παιδί. Είναι μπροστά. Κάτσε, περίμενε. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Η εκπομπή τελειώνει 8 η ώρα. Η νύχτα είναι μπροστά, Μπαμπή. Θα δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Τέλεια. Κυριακή δεν θα παίζει νυχτερινά. Έτσι, γουστάρω. Έτσι. Άντε, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Χοπό, Φλευτέρης. Από την παραλία στα κάστρα βρεθήκαμε. Έτσι. Δεν πειράζει που ήταν και λίγο μύριζο θερμαϊκός. Φαντάζομαι τον είχαμε τώρα εδώ συνέχεια. Κάθε μέρα. Άγιο είχαμε. Τώρα που κλείσε και το Majestic. Θα μας ερχόταν εδώ συνέχεια. Χθες απουσία, ε. Ναι. Τι να κάνουμε. Εγώ. Ναι, εγώ. Ναι. Δεν πειράζει. Εντάξει. Και δεν κατάφερα να ακούσω από σένα το Never Go Alone. Αχ, αυτό. Έπαιξε. Ούτε την Παρασκευή που έφτασα στη δουλειά, γιατί έφτασα πιο γρήγορα και ακόμα έγινε σε εκπομπή. Έπεσε έξι. Χθες που σηκώθηκα 8.30 ώρα το πρωί, γιατί. Ω, ζωάρα. Δευτέρα αυτό. Πρέπει να επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον μπαλάκι του τένις. 5 ώρες έβλεπα τον τένις. Το βλέπεις και εσύ, και εγώ έκατσα να το δω. Άντε τώρα θα τελειώσω, άντε τώρα θα τελειώσει. Δεν τελειώνει ποτέ. Εντάξει, ξέρεις τι είπες τώρα, ότι το τρένο το καινούργιο το Express κάνει 4 ώρες. Ναι. 4,5. 4 και 20 κάνουν. Υπάρχει δρομολόγιο που είναι κάτω από τις 4 ώρες. Ναι, δύο την ημέρα. Δύο είναι. Ένα από Αθήνα και ένα από Θεσσαλονίκη. Ναι. Προχθές που το έβλεπα, αυτό και στο μυαλό που ώρες είναι να πούμε, λέω ότι τσιπάς 5 ώρες από εδώ Θεσσαλονίκη Αθήνα. Να πηγαίναμε, λέω, τόση απόσταση. Ναι, τώρα τόση απόσταση. Και δεν θα είχε τελειώσει. Θα φτάνες, θα κατέβαινες και θα πήγαινες και σε ένα καφέ εκεί πέρα για να δεις το τελευταίο game.
Αυτό σκέφτηκα προηγουμένω που το είπε ότι είναι 4 ώρε. Λέω και να δει τον Μπάντι τώρα τι είπε. Δηλαδή, αν πήγαμε το τρένο, δεν θα είχαμε και μια ώρα να βλέπαμε τι ναι, δηλαδή δεν θα ήταν σε φάση, θα χάσω το ματ. Πάνω το δω με κάτι φιλαράκια μου στην Αθήνα. Το παίζει το τρενάκι μέχρι να πα. Εντάξει, οκ, ακόμα θα παίζουν οι άλλοι. Με θύμισε εκείνο που είχε πει ο Ρόκι στο 4 ήταν που μιλούσε στου Ρώσου και λέει: είδατε δύο ανθρώπου να σκοτώνονται εδώ μέσα. Αυτό με θύμισε. Δύο άνθρωποι σκοτώνονταν προχθές με τις ρακέτες τους. Καταπληκτικό παιχνίδι. Έτσι, έτσι. Χάσαμε τώρα τη Τσιτσιπά, δεν έχει με τι να ασχοληθούμε. Παρατάμε και τον Ρολάν Γκαρός. Να δούμε τι θα κάνει σήμερα. Παίζει αυτός ο Βαρζίζα, ο Βαρζίγκα, πώς το λέγανε, με τον Φέντερερ. Με τον Φέντερερ. Τι ώρα παίζει αυτό, Μπάμπη? Αυτό πρέπει να είναι μεσημεράκι, 12 κάπου εκεί. Θα το δω και θα σε ενημερώσω. Ελβετικό εμφύλιο είναι κιόλα. Μάλιστα. Κλείνω γιατί χαλάω την εκπομπή. Για τέλος και απλά θα μας πάρουν εδώ. Έχουμε Άρης ΠΑΟΚ, έχουμε άλλα θέματα. Θα μας ασχοληθούμε σοβαρά. Φιλιά, φιλιά, τσάου, τσάου. Γιατί δεν κάνουν Άρης ΠΑΟΚ και ταινιστικά τώρα που είναι στα πολύ πάνω του και ταινιστικές ομάδες για να έχουμε εκεί έτσι ωραία παιδί αντιπαράθεσης στο τένις. Στο τένις απαγορεύεται να μιλήσεις. Στα γήπεδα, ναι, 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 ναι. Δηλαδή είναι φωνάζει. Μόνο άντε λίγο χειροκρότημα. Χειροκροτάνε και λένε και κάτι κατά καιρούς, αλλά όταν είναι να σερβίρει ο αντισφαιριστής, επικρατεί ολοκληρωτική ησυχία. Και γι' αυτό δεν κάνουν ομάδες αρισπάκ. Μπορούν να κάτσουν ήσυχα. Δεν κάτσουν ήσυχα. Δεν γίνεται. Και λέει εκεί ο διαιτητής, έλεγε τώρα προς τον Ρολάν Γκαρός, Σιλβουπλέ, ας πούμε, και όλοι. Ναι, ναι, φαντάζομαι εδώ πέρα. Παλιωτάγαρα! Πεντάκι! Τσοκολάτε ρε! Να είναι! Θα τα όμως πάρα πολύ ωραία, να το δούμε και αυτό. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Να βγει... Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα. Να βγει ο Μπάμπης από το Αράου να μας δώσει κλίμα. για τον ελβετικό εμφύλιο σήμερα. Στην... το άνω καντούνι με το κάτω καντούνι. Τα προβλήματα... Καντώνι μάλλον. Καντώνι. Καντούνι, ναι. Καντούνι, εντάξει, στην Κέρκυρα, κάπου κατά εκεί. δεν μιλήσατε όμως για τα χωροταξικά, δεν είπατε για τον Περικλή, για τον Χρυσού Αιώνα τότε που ήθελε και χτίσε την Ακρόπολη. Mm. Ούτε άδεια πήρε. Για αυτή την Ακρόπολη την εκμεταλλεύεται μέχρι σήμερα, ήταν επιχειρηματικό σχέδιο, την εκμεταλλεύεται ο τόπος της Χριστίνας. Ναι. Χριστίνα, είσαι διορισμένη στην Ακρόπολη? Όχι ακόμα. όπου γιατί, να πάει, όπου να είναι. Όπου να είναι, ναι. Σιγά σιγά. Ναι. Το 70% δεν είναι. Είναι αρκετή. Ναι. Τώρα... Δεν έχει έρθει η ενσωμάτωση. Τώρα που θα έρθει και ο άλλος ο Χρυσούς Αιώνας της Αττικής με η Πατουλιάδα, κανονικά, τώρα πρέπει να αναβιώσει το έθιμο. Έτσι, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Περιμένω το τηλεφώνημα από τον Μπάφη. Γεια σου κόκλα μου. Γεια σου κόκλα. Κόκλα. Όλοι μα όλοι. Φιλιά, τσάω, τσάω. Λοιπόν, Σταν Βαβρίνκα, Ρότζερ Φέντερερ στις 3 η ώρα. Σήμερα και στις 4 και 4 και η Νισικόρη Ραφαέλ Ναδάλ. Βρισκόμαστε στους προημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός, εδώ σε βαθιά τενιστική εκπομπή. Μας πει τσιτσιπικός από καβάλα, μας και πάρει άλλος τηλέφωνο να μας πει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, μας το ρίξε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τίποτα. Καλημέρα. Μπάμπη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, προχθές έβλεπα τον Τσιτσιπά. Λέω 5 ώρες τένις, έτσι. Ναι, 5 ώρες. Παλάκια έβλεπα στον ύπνο μου, ρακέτες έβλεπα στον ύπνο μου. Εντάξει. Και σκεφτόμουν να το εντάξει. Λέω φαντάζομαι, λέω τώρα να τα έκανα παοξάκι στο γήπεδο και να έκανε σερβίς. Ο Ελβετός τι ήταν εκείνος. Ναι. Λέω να το φωνάζει ου από πάνω. Ή ανέβασα και μια φωτογραφία στο λόγο επειδή, ένα φωτομοντάζ. Τον Ιβάν Σαββίδη. Τα μούτρα του Τσιτσιπά για τη σφαγή που έφαγε στο τέλος που δεν πέρασε η μπάλα που ακούμπησε στην γραμμή. Φαντάζομαι να γινόταν τώρα αυτό εκεί πέρα. Τι θα είχαμε. Ντου και τέτοια. Δεν έχει πεζογέφυρες στα Ρολάν Γκαρός και στα Wimbledon, οπότε τι να το κάνεις. Αν είχε θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Αλλά ωραία θα ήταν να είχαμε αντιπαράθεση γι' αυτό, θα μπορούσαμε. Εγώ το έβλεπα το ρηπέ του Σεράνου, αλλά δεν θα καταλάβω αν είναι μέσα ή έξω με τίποτα. Αλλά δεν έχει βάρ, έτσι. Θέλει να έχει βάρ. Κακό δεν έχει βάρ. Νομίζω το Ρολάν Γκαρός, νομίζω άλλα τουρνουά χρησιμοποιούν την τεχνολογία, αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ εκείνο αυτή... από ό,τι βλέπω κατεβαίνει ο διαιτητής κάτω και βλέπει τη γραμμούλα που έσκασε την μπαλίτσα. Είναι λίγο πιο πατρομπάρα. Αυτό που λες, ας πούμε, ότι κοιμήθηκες και βλέπεις μπαλάκια, είναι ότι εγώ ξέρω, άμα έπαιζα 5-6 ώρες PlayStation συνεχόμενες, έκλεινα τα μάτια μου και βλέπα ζόμπι. Φαντάζομαι. Εν τω μεταξύ, άντε οι άλλοι τρέχουν πάνω κάτω, κάτι κάνουν. Οι επόμενες φίλοι εκεί πέρα 5 ώρες ακίνητοι. Δεν κουνιούνται καν. Ούτε νερό δεν πίνουνε. Ναι, τίποτα. Εντάξει, αυτοί και οι επόπτες επίσης και στο βόλεϊ. Που και εκεί δεν κάνουν τίποτα. Που έχουν το σημαίακι από πίσω, ας πούμε. Και μας ναι, εκείνοι πάλι περπατάνε λίγο. Πάνε ένα-δύο βήματα, τρία. Και ιδίως τώρα στο... Σαν κολόνες ήταν όλοι. Ιδίως τώρα στο βόλεϊ που έχει, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ τεχνολογία, ο επόπτης είναι ακόμα πιο αχρίαστος. Είναι μια πολύ ωραία θέση που θα ήθελα να λάβω το γλυκό κοιτά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι και στα δικά μου τα κυλάκια στο βόλεϊ, οπότε μια χαρά. Δυνατούλιδες, ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε, τσάω, έτσι. Αποτρέψαμε, ας πούμε, τον κίνδυνο εκτράγχησης της εκπομπής. Βέβαια, αν θέλαμε να κάνουμε νούμερα, θα συνεχίζαμε, ας πούμε, να βρισκόμαστε μέσα στο κλίμα της αντιπαράθεσης, που πάντα υπάρχει αντιπαράθεση και πάντα ούτως ή άλλως το μικρόφωνο είναι ελεύθερο και ουδείς δεν έχει φημωθεί. Άπαντες εκφράζουν την άποψή τους από εδώ πέρα. Κόσμια, σε μια πρέπουσα ατμόσφαιρα. Μια σπίθα βέβαια αρκεί για να πάρει φωτιά το λόγο, επειδή στο 231-0287-38 όλα αυτά συμβαίνουν. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγο επειδή σε λιδούλα μας στο ιντερνετάκι ψάχνουμε να βρούμε αθληματάκια να ασχοληθούμε. Λίγο τενισάκι, έφυγε ο Τσιτσιπάς, δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Με το NBA έφυγε ο Αντετοκούμπο, δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Γενικότερα. Με τι θα ασχοληθούμε, δεν έχουμε. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, αυτό που μας έρχεται το μεθεπόμενο. Το Αγίου Πνεύματος. Θα ξεκινήσει το Copa America. Να, όχι ότι αμάν και τι και πώς. Είναι το Copa America. Όχι, δεν ρώτησα, ξέρω. Ποδόσφαιρο είναι. Ποδόσφαιρο, είδες, κοντά έπεσε. Μέσα έπεσε. Copa America συμμετέχουν όλες οι ομάδες της Λατινικής Αμερικής, με καλεσμένη επίσης την Ιαπωνία. Είναι πως εμείς καλούμε στην Eurovision την Αυστραλία. Έτσι συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Με όλα τους τα αστέρια θα αγωνιστούν οι ομάδες. Δηλαδή Νεϊμάρ, Μέση, Σοάρες, Καβάνη και δεν συμμαζεύεται. Οπότε θα είναι μια πολύ καλή διοργάνωση φετινή. Να έχουμε, αν δεν είναι ξημερώματα τα ματσάκια, οπότε δεν ξέρω τώρα. Βέβαια δεν έχω δει τις ώρες, ίσως γιατί το παρακολουθούν και πολλοί Ευρωπαίοι, να τα μοντάρουν λίγο τους ώστε να είναι σε πιο προσιτές. Οπότε Αγίου Πνεύματος θα βλέπουμε ματσάκια. Ματσάκια. Τι ωραία. Κάτι ρε παιδί μου να δεις. Εντάξει και NBA. Θυμάμαι Αγίου Πνεύματος πριν από 2 χρόνια, 3, ήμουνα στην Καβάλα και παρακολουθούσαμε το Cleveland Cavaliers. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, 7ο παιχνίδι που κέρδισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με καλάθι του LeBron και τα λοιπά. Ήταν συγκλονιστική εξέλιξη και ήταν το Αγίου Πνεύματος. Θυμάμαι γιατί ήταν Δευτέρα και δεν είχα εκπομπή Δευτέρα ξημερώματα. Μικρές, εγώ σαν το Λευτέρι τώρα, ζούσα και κάνω αναδρομές. Καφέ που ήπιες στην Καβάλα. Καφές, γιατί στο Καρά Ορμάνι δεν το βλέπαμε το παιχνίδι. Έτσι, σε ένα προφητικό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει και αν έχετε ασχοληθεί. Και εγώ δεν το πολύ έχω πιάσει το θεματάκι, αλλά απειλείται το δάσος του Σέικ Σου από ένα ζυζάνιο, από ένα ζωήφιο, δεν ξέρω και εγώ τι και πώς. Να βγει ένας γεωπόνος να μας ενημερώσει. Σίγουρα θα έχουμε κάποιον που θα μας ακούει, να μας τα πει κιόλας. Γιατί απλά διαβάζουμε κάτι δημοσιεύματα ότι έχουν ξεραθεί πάρα πολλά δέντρα και απειλείται με καταστροφή γενικότερα το δάσος. Γιατί αυτό εξαπλώνεται. Έχουν ξεραθεί πάρα πολλά. Μπορεί να είναι και 3.000 δέντρα αυτή τη στιγμή, ναι. Κατεστραμμένα και θα προβούν οι αρχές σε αποψήλωση, σε κόψιμο αυτό το δέντρο, διότι και ναι, πρέπει να καταπολεμηθεί με αυτόν τον τρόπο το συγκεκριμένο ζυζάνιο, ζωήφιο όπως λέγεται, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μια ορολογιακή βόμβα όσον αφορά την μετάδοση μιας πιθανής πυρκαγιάς. Γιατί είναι ξεραμένα, είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση το σεξου. Να είδατε τώρα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Γιατί δεν χτίσαμε. Αν είχε σπίτια πάνω. Ρίχνε λίγο τσιμεντάκι. Αν είχαμε εκεί πάνω σπίτια κτλ. Δεν θα αντιμετωπίζαμε τώρα προβλήματα με τα ζυζάνια και με το έτσι. Τα αγριογούρουνα που αφήσανε και τόσο άλλα προβλήματα. Σκόνη το δάσος, γύρι, αλλεργίες. Χτίστε λίγο ρε παιδί μου, βάλτε κάτι εκεί. Κάντε γήπεδο. Κάντε γήπεδο. Είναι ευχαριστημένοι όλοι. Ναι, δώστε στρέμματα στο λαό.
στρέμματα και ψάχνω να βρω το όνομα αυτού του ζωηφίου. Διαβάζω στα ρεπορτάζ και κάτι στην τελειά ξέρουμε το δάκο, ας πούμε. Εδώ δεν μας το λέει. Δεν είναι 3.000 άνθρωποι, δεν είναι 3.500 στρέμματα που έχουν νεκρώσει του περιαστικού δάσους. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο τομέα. Ο μοναδικός πνεύμονας εδώ της πόλεως μας, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτό να... Μέσα σε... Τι χρονικό διάστημα έγινε? Τώρα έγινε, φέτο, φέτο. Και δεν το πρόλαβαν. Και το, κακό είναι, το κακό είναι τώρα σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι είμαστε παντελώς άσχετοι από τα γεωλογικά, τα γεωπονικά, για να αποδώσουμε ευθύνες. Διότι για όλα τα άλλα, αν ήταν οικονομία, ας πούμε, θα έλεγα αυτό στέει και τελείωσε, ρε παιδί μου, αυτά. Τώρα εδώ σε ποιον να αποδώσουμε ευθύνες? Στο βακτήριο σου, αυτό, στο ζωήφιο. Κάποιος δεν πρέπει να το έφερε. Κάπου όμως πρέπει να αποδώσουμε ευθύνες. Αν και πιστεύω ότι σιγά σιγά, αν το πρόβλημα διωγγωθεί, θα υπάρχουν εκεί ειδικοί που θα πείτε, σε πω εγώ. Τι. Ποιος το έφερε? Δεν ψεκάσαμε round about, πώς λέγεται αυτό το τέτοιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Τόμικος. Την υπέρνα. Να το ο άνθρωπό μα. Πώ το είπε ξανά, Τόμικου. Από τον Τόμ Γκάν. Ναι, Τόμικου. Την υπέρντα. Την υπέρντα. Πώ λέμε την υπερμάχο. Τι πίνει, τι πίνει. Την υπέρντα. Ελευθέρη. Α, ναι, το βρήκα. Τόμικου. Την υπέρντα. Την υπέρντα. Ναι, την υπέρντα. Αυτό δεν είναι μόνο στα κονοφόρα. Και στα βελονοφόρα, τα δέντρα με έλατα και πέφτια κλπ. Είναι γενικά σε όλη την Πάνη, σε όλη τη Χλωρίδα της Βορείου Ελλάδος γίνεται τώρα. Προσβάλλει και πυρηνόκαρπα. Οπα, τι είναι τα πυρηνόκαρπα. Ελιές κεράσια. Που έχουν κουκούτσι μέσα. Ναι, ροδάκινα κλπ. Προσβάλλει όμως και ακόμα μέχρι και καλοπιστικά φυτά προσβάλλει. Είστε γεωπόνος? Όχι, είμαι σκέτο πόνο. Είναι ακροατή αθλητικού ραδιοφώνου, δεν θα το ήξερε. Σε παρακαλώ. Σκέτο πόνο είναι. Επειδή το ψάξα, έχω κάτι ελιές που αρχίζανε προβλήματα είχαν. Αυτό το ρημάδι τρυπάει το φλοιό. Επίσης ρημάζει πολύ τις ιτιές. Τις λουλουδιασμένες. Και τις κλαίουσες κλπ. Μπαίνει μέσα στο πυρήνα, στον καρπό, στον κορμό. Πολιάζει και οι νύμφες, οι προνύμφες του τρέφονται με τη σάρκα του δέντρου. Αυτό τώρα γιατί έχει εμφανιστεί? Συντρέχει αυτό κάποιος συγκεκριμένος λόγος? Ο φυσικός του θηρευτής, ρε παιδί μου, που ήταν τα πουλιά και τα άλλα τα έντομα κλπ. Άρχισαν να εξαλείφουν εκείνα και αυτό αναπτύσσεται. Δεν συντρέχει κάποιος λόγος, ας πούμε, καιρικές συνθήκες ή κάποια μέρη ακρατική? Βοηθάει, κοίταξε, βοηθάει στην προωρή του ανάπτυξη η θερμοκρασία που είναι ανεβασμένη και κολλάπτονται πολύ πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Δηλαδή αν έβγαζε το χρόνο 1000 αυγά, τώρα βγάζει 2000 αυγά. Μάλιστα. Τι μαθαίνει κανένας? Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο, δεν αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται μόνο με ψεκασμούς, με χημικά και τώρα, αντί να μην πω, τώρα μάγκες, τώρα θα παρακαλάτε να μας ψεκάζουνε. Έτσι. Αυτό γίνεται την τούμπα, τέλειο. Έτσι. Τούμπα το μπιφτέκι τώρα. Τώρα θα παρακαλάτε να ψεκάσουνε. Δεν το περίμενα. Έτσι. Θα ξαναέρθει γι' αυτό, θα ξαναέρθει στα πράγματα ο καμένος, ο καμένος θα δικαιωθεί. Θα παρακαλάμε τώρα να μας εκάζουνε να πούμε. Έτσι. Κι άλλος ο φίλος ακροατής μου στέλνει εδώ, Τόμικους Πινιπέρντα το ζωήφιο, όλοι το ξέρετε ρε παιδιά. Άρε Μπάμπη. Τι εκπομπή είμαστε, εντάξει, εντυπωσιάζομαι. Εγώ είμαι το Μαλλιοτάχαρο. Εντάξει ρε Μπάμπη, είπαμε, δηλαδή δεν σε είδε η εκπομπή. Εδώ που βρήκαμε απάνγιο σε αυτή την εκπομπή, δεν είμαστε τυχαίοι. Εννοείται. Έτσι. Και όσοι αυτοί οι 1.500, 3.000 που ακούνε το πρωί, θα ξέρεις ότι δεν πάνε αλλού. Έτσι. Δεν πάνε αλλού. Αυτή η εκπομπή δεν και κούμποσε στο ίνεμα. Έτσι. Γι' αυτό. Ακούστε, οι άλλοι ακούστε, εκεί μας καταντήσανε. Ακούστε τους, εκεί μας καταντήσανε. Για Τόμικους Πινιπέρντα. Για να ακούνε τέτοια να πούμε. Έτσι. Να σε καλά. Να ξαναφέρω λίγο τη συζήτηση τα προηγούμενα. Top Gun, εμείς ανοίξαμε τράπεζες Κυριακές, γιατί εμείς δεν βγάζαμε δήμαρχο μέχρι πρότινος, αλλά βγάζαμε βουλευτές και κυβερνήσεις. Αλλά τώρα βγάζουμε και δήμαρχο. Αρχίζαμε. Ηλιά. Έγινε τσάπ. Είδες πως μας το γύρισε, μας έκανε, κάτσε, διάβασε. Πήρε
μεταπτυχιακού στο Τόμικου Σπινιπέρδα για να μα πει όμω θα πω και για τον Άρη κάτι. Κατάλαβε. Άρη, τι γυριστή. Ούτε λευτερή δεν θα κάνει τέτοια γυριστή. Νομίζω. Καλημέρα. Τι έγινε. Ωπνάτο. Χαχαχα, Παύλο, γελάσαμε. Γελάσαμε. Μάλιστα. Ακούμε πολύ προσοχή όλε τι καζομάρε που λέτε. Αλλά... Γιατί πάλι πέφτει στην ίδια λούμπα, Παρπαλίδη, ναι, ναι. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια. Λοιπόν, και τσουβαλιάζει όλα τα πράγματα. Εγώ. Εντάξει, εσύ ο στημένος. Ναι. Είσαι στημένος. Ναι, ναι. Εγκάθετος. Ναι. Φτάνουν αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, τρεις ομάδες έχουν ευνοηθεί. Mm-hmm. Που βγάζουν μάτια ο Γαύρος, το Χανούμι και αυτοί εδώ οι δίπλα. Μάλιστα. Όλοι οι άλλοι είναι αδικημένοι δηλαδή τη ζωή. Ναι, ρε φίλε, είναι αδικημένοι. Ναι, άπονη ζωή μας πέταξε στους δρόμους. Ναι, 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 άπονη ζωή, ναι. Και τι έχω τάρμα και ψοφάνε. Μάλιστα. Να σε πω κάτι. Mm-hmm. Εμείς μπήκαμε στους 44, mm-hmm. αλλά πέσαμε κατηγορία. Ναι. Γιατί άμα δεν πέφταμε δεν θα μπαίναμε. Mm-hmm. Ενώ την ίδια χρονιά προσπαθήσα και αυτή η ομάδα του δημοσίου δίπλα να μπουν. Στο 44 δεν έπεσε, γιατί μπήκε στο 44. Ναι, δεν τα θυμάσαι καλά τα πράγματα. Δεν ήταν σαν δεν το πτωχευτικό κώδικα όπως το 44. Όχι τώρα. Το, ναι, το 44 έπρεπε, ήταν... να πέσουμε, ναι. Έπρεπε να πέσουμε για να μπούμε στο 44. Δεν υπήρχε, τέτοια ρύθμιση τότε. Δεν έπρεπε να πέσεις. Δεν είπε έπεσα, ρε φίλε, λόγω του 44. Ναι. Πάρε στροφές. Α, τώρα σηκάνε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Ενώ και οι ίδιοι προσπαθήσαν τη διαχρονιά να μπουν και φάγανε πόρτα από τους μεγαλοπιστωτές τους. Κατάλαβες. Στην Καλαθόσφαιρα και Άρης και ΠΑΟΚ έχουν άλλο αφημί. Και ευνοήθηκαν όλοι. Αυτό σου λέω. Ότι... Ήταν ένα νόμο για όλους. Όλες οι ομάδες έχουν. Δεν έγινε έχουν φωτογραφικά ευνοηθεί. Για μια ομάδα. Εντάξει, μη σου είπα, μην τα τσουβαλιάζεις όλα πέφτει στη λούμπα. Γιατί δεν είναι λούμπα, ο καθένας έχει ευνοηθεί σαν κομμάτι. Όχι, αυτό που λέω εγώ είναι. Βέβαια. Δεν θέλω να τηρήσεις. Λοιπόν, Τόμικου Σπινιπέρτα. Γιατί ας πούμε ούτε εγώ είχα 37 χρόνια παγωμένα χρέη. Γιατί ήταν από μέσα εκεί τη χρονιά. Εμείς για να σφραγίσουμε εισιτήρια ενώ ήμασταν στην ίδια κατάσταση. Κάναμε έρανο. Και αυτούς θα σφραγίζανε κάτω από τα τραπέζια. Μάλιστα. Έγινε. Οπότε δεν θα βγουν αυτοί να μιλάνε τώρα οι πρωταθλητές σε 500 χρόνια πάλι. Μάλιστα. Τελείωσε, δεν το ξαναπαίρνω πάλι. Εσύ είχες πει ότι θα βγουν ο Ταχιάος, δεν είχες πει. Ναι, ρε φίλε, τα πήρα και χθες. Ναι. Πήρα τι, δεν θυμάσαι τι είπα χθες. Δεν ξέρω τι μέρα είναι σήμερα. Το 50-52% οι αργανοί δεν πήγαν να πιστεύουν γιατί δεν είναι προδότες. Έτσι, έτσι. Κατάλαβες. Και όσο αυτό που λες, δηλαδή τι εννοείς ότι. Δεν την πλήρωσε ο Τσίπρας που έδωσε το πρωτάθλημα των Πρεσπών. 11% που πήρε, δηλαδή εσύ τι νομίζεις, ότι είναι παραπάνω αυτή εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, τόσο υπολογίζουμε. Μάλιστα. Του λες βλάγια, άντε γεια. Γεια. Πάνω που πήγαμε άναψε κουβέντα με τον Τόμικους Πινιπέρντα. Καλημέρα στον φίλο μας τον 507 που λέει: πες ρε μπάμπι τους πονεμένους ότι χαρίστηκα να ησυχάσουμε πρωί-πρωί. Σου ρωτή λέγεται κάνει καλό. Αντώνης από Κασάνδρου. Μας έστειλε το μία μήνυμα. Κάτι κώδικε αυτό. Δεν είναι. Δεν αφορά από σένα, α πούμε. Ξέρω. Δεν είναι, ο Αντώνης από την Πύλο. Για να μην πω ακούει ο. Πώ ακούει, α πούμε, εκεί πέρα ο πρώην πρωθυπουργό μα και. Μπορεί και μελλοντικό. Μην παίρνετε κανένα μεγάλο όρκο. Και καλά, κάτι είπα τώρα. Εγώ κάτι ξέρω. Ναι, τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ω, πήγε 7 και 6. Τα ρίχνουμε. Ζητάω συγγνώμη από τις αναμονές. Πέρασε με αυτά και με αυτά. Πέρασε η ώρα. 7 και 6 διαλυματάκια και επιστρέφουμε για. Για το όμικο σπένι παίρνει. Και καλά, μην παίρνει και εσύ όρκο. Να βρούμε τρόπους καταπολέμησης. Πρέπει να βρούμε ότι κάποιος φταίει. Δεν γίνεται εδώ. Κάποιος να φταίει. Κάποιος να έχει αμέλειες. Φταίνε τα πουλιά που δεν τα τρώνε. Κάποιος φταίει. Τα πουλιά αυτοί ποιοι τα αφήνουν. Ποιοι τα αφήνουν αυτά τα πουλιά. Τα πουλιά. Τα πουλιά όλο φταίνε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4 στη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας 7 και 14 πρώτα λεπτά στο πρωινό της 3ης 4ης του μηνού στην Σαλονικούλα που ξυπνάει με μια δροσούλα και με όχι τόσο υψηλές θερμοκρασίες για το αναμενόμενο της εποχής, αλλά αντιθέτως εδώ στα Ερτζιανά
Ξουρουφλιζόμαστε. Καλημέρα στη γραμμούλα που δεν ξέρω αν ήταν σε αναμονή. Πώς δεν ήμουν σε αναμονή. 14 λεπτά περιμένω. Καλά έκανες. Λοιπόν, κοίτα, Παπί. Λοιπόν, πρώτον, 6 Ιουνίου, έτσι, είναι σε 2 μέρες. Απόβαση στην Νορμανδία. Vive la France. Vive la France, Παπί. Είναι 75 χρόνια από το 1944. Θα κάνουμε συνέχεια την Νορμανδία και αν έχω δει ντοκιμαντέρ θα σας τα πω όλα από την αρχή. Έτσι, θα τα πεις για την Νορμανδία όλα. Όλα θα τα πω. Ναι. Η αντιπλαστική εκστρατεία με τα καλαμάκια μπαμπού στην Αϊτή έπιασε τόπο. Με τα καλαμάκια, τα φιλαράκια μου που παίζαμε μπάλα στην παραλία. Πήγε το Al Jazeera France και τους έκανε ρεπορτάζ. Μίσταξη Χριστίνα. Καλαμάκια μπαμπού. Καλαμάκια μαπόλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να μας την έκλεισε μια γραμμή. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμή. Και από αυτό ξέρω. Ναι. Οι ακτές ήταν η Ομάχα, η Τζούνο, η Σόρ, η απόβαση Νορμανδίας. Αυτές τις ακτές έγιναν. Πρώτα πέσανε αεροδομεταφερόμενα μήματα της 82ης αερομεταφερόμενης Αμερικάνικης Μεραρχίας και μετά έγινε η κατάληψη της Νορμανδίας. Αλλά εγώ θέλω να σε πω άλλο. Πόσο μπροστά είναι η εκπομπή. Παρακαλώ, για ποιο λόγο. Πετάς, μπάμπι μου, πετάς. Λάμπεις, μπάμπι μου. Γιατί το λες αυτό. Την Τετάρτη θα μπει ο πρώτος δασικός συνεταιρισμός και θα ξεκινήσει η αποψήλωση των δέντρων όπου χρειάζεται και στη συνέχεια οι περιοχές αυτές θα αναγεννηθούν είτε φυσικά είτε τεχνητά. Έτσι. Αύριο δηλαδή. Προκαλέσαμε εδώ την κινητοποίηση των αρχών εν ολίγης. Σήμερα το είπες, αύριο θα έτσι, γίνει, φίλε. Τέτοιο δήμαρχο αξίζεις. Έτσι. Ο Ζέρβας, σήμερα το είπαμε, αύριο θα γίνει. Δεν νομίζω, αυτό δεν πρέπει να είναι ευθύνη του Δήμου, του Σέξου. Όχι, το περιφέρεια. Είναι, ρε. Περιφέρεια. Τα συμπτώματα, κοίτα, βρήκα ένα άρθρο μέσα σε νοσοκομικό σελίδα και λέει τα συμπτώματα δεν ήταν εμφανής μέχρι τα τέλη του Απριλίου και υπήρχαν μόνο μεμονωμένα σε κάποια πεύκα. Και να προσθέσω εδώ πέρα ότι αυτά τα πεύκα, τα που αρχίζαν να εμφανίζουν αυτό το σύμπτωμα, ήταν καταπονημένα από τις πευκόκαμπιες. Οι κλασικές, τις θυμάστε τις πευκόκαμπιες που πηγαίναμε εκδρομή παιδάκι και τις βλέπαμε όλες στη γραμμή. Βέβαια. Ξεχάσω εγώ τις πευκόκαμπιες. Αυτές πάνε και καταπονούν το πεύκο και σε δεύτερη φάση, τώρα όπως βρέθηκε αυτό το έντομο, πήγε το δέντρο και το αποτελείωσε. Και λέει, στις αρχές του Μαΐου όμως εκδηλώθηκε απότομη ξύρανση. Είχαν προσβληθεί από το έντομο τόμικους πινιπέρνα και απότομα επίση η ξύρανση. Ήρθαμε άμεσα, λέει, σε επαφή με το αρμόδιο ερευνητή εντομολόγο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών και αποφασίσαμε ότι πρέπει να γίνουν άμεσες ενέργειες υλοτομίας και απομάκρυνση ξυλών δέντρων. Συνεργεία του Δασαρχείου διενήργησε αυτοψία και εντόπισε τα σημεία όπου υπάρχει το πρόβλημα. Όπως υπογράμμισε, λέει, από την καταγραφή που έγινε προέκυψε ότι από τα 25 τμήματα του περιαστικού δάσους έχουν προσβληθεί τα 10 τμήματα περίπου σε ποσοστό 20-30% της έκτασης στη βορειοδυτική πλευρά του δάσους. Από εκεί, από εσάς δηλαδή, προς Τιτάν. Από μπάσα εδώ πέρα δεν μας ενδιαφέρει. Τίποτα, ναι, όλα από εκεί είναι. Όλα από εκεί. Ανατολικά. Ναι, όλα από εκεί. Αλλά αύριο, λέει, θα μπουν οι δασικοί συνεταιρισμοί και θα αρχίσουν να κόβουν. Γιατί, εντάξει, το λάθος έγινε αυτό από το 97, ρε. Όταν έγινε η αναδάσωση του Καμένου, βάλανε πάλι πεύκα. Και βάλανε πεύκο Αριζόνας. Δεν βάλανε το δικό μας. Το πεύκο που ζει και χίλια χρόνια. Έρχονται τα ξένα τα πεύκα και φέρνουν. Τα ξένα, στην Αριζόνα, τα αμερικάνικα. Θέλαμε όμως λίγο έτσι πιο. Ένα Αριζόνα, ρε παιδί. Η Μεγεμελέ έγινε και προτιμήθηκε το αμερικάνικο από το ρώσικο πεύκο. Αυτά να μην τα λέμε. Να, γι' αυτό μετά και έγινε σχέδιο δολοφονία του Καραμαλή. Γιατί τέτοια πράγματα. Έπρεπε να βάλουν ανάμεσά του και πλατήφυλλα δέντρα για να ανακόβουν τέτοιου είδου προσβολέ. Αλλά δεν βάλαν πλατήφυλλα δέντρα γιατί αυτά όλα βασίστηκαν σε εθελοντικέ εργασίες για ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ είπα, το λάθος ήταν που το 1997 δεν κάναμε λίγο τσιμεντάκι σε αυτές τις περιοχές. Να τελειώνουμε. Να μεγαλώσουμε, να κάνουμε και τα πάνω κωνσταντινουπολίτικα. Βέβαια. Και το κάτω πανόραμα να κάνουμε. Από εκεί θα γινόταν κάτω πανόραμα απλά δυτική, ανατολική, όχι δυτική Πειλαία. Έτσι, έτσι. Έπρεπε να τα κάνουμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο. Για να δούμε γραμμούλα, μας περίμενε, καλημέρα. Καλημέρα. Τα αγόρι μου Νάτος, ο πλέον αρμόδιος. Τι έγινε. Καλά είμαστε εσύ. Σε περίμενα τόση ώρα, μιλάγε σε άλλες γραμμές, είχε για άλλη, μα δεν μπορούσα να... Πώς μας κάνουν έτσι και μας διαιρούνε. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Είσαι με κοπέλα σήμερα. Ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω πια. Να τη μάθω μόνος μου. Καλημέρα. Καλημέρα, κούκλα μου. Τι κάνεις, ομορφούλα μου. Καλά είμαι, ομορφούλη μου, εσύ.
Έχουμε χαθεί. Από χτες μέχρι σήμερα. Μου αποψηλώθηκαν 3.000 στρέμματα. Από χθες μέχρι σήμερα. Πλάκα κάνεις. Ναι, τι κάνετε, πώς πας, Μπάμπη? Εσύ που είσαι, δώσε μας τα νέα σου, το στίγμα σου. Ξενοφόντος, δεύτερη μέρα είμαι. Πού? Ξενοφόντος. Ξενοφόντος. Μάλιστα. Με τι μενού σήμερα? Εχθές είχαμε μακαρονάκι. Με τι? Σίγουρα θα με έχει. Σαλατούλα για σένα, κούκρα μου. Όχι, λέω, είχε σαλτσούλα σκέτο. Σαλτσούλα θα έχει κανένα τόνο, κανένα χταποδάκι. Μελάδι. Χταποδάκι, τίποτα κάτι μέσα. Όχι, όχι, η νηστεία ήταν. Μάλιστα, εκεί μας καταντήσανε. Και σήμερα τι προβλέπει? Τώρα δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα έχει αρτήσιμο σήμερα. Αρτήσιμο, τι είναι αυτό, κανένα συγκρότημα? Χουξό το πιανίσιμο, το φορτίσιμο, είναι και το αρτήσιμο. Είναι κάποιο μουσικό όρο. Όχι, όχι, όχι. Αρτήσιμο είναι που τρώμε τα πάντα, φέτα, τα πάντα. Α, ωραία, εντάξει, έτσι το λέμε. Δηλαδή, αρτήσιμο είναι σαν να λες... Φάτε. Κοπελιά, τι κάνεις εσύ, άστο, τώρα μιλάμε με την κοπέλα, μισό λεπτό, Μπαμπή. Τι πετάγεσαι, Μπαμπή? Πετάγομαι κι εγώ, ναι, σαν την από αυτήν. Μπαμπή, ναι. Έτσι είναι, Μπαμπή, κοπελιά ήθελα να πω, αχ, Μπαμπή, παπά. Να σου πω κάτι, κοπελιά. Να συναντηθούμε μια μέρα κάτω, να βγω αυτή τη στιγμή. Για ένα αρτήσιμο να βγείτε. Ένα αρτήσιμο, να κεράσω μια φετούλα, μια... τι άλλο μπορούμε. Όχι, μπύρα θέλω. Ω, αγρίεψαν τα πράγματα. Έμαθες τι έγινε. Τι έγινε, δώσ' μας σημαίνει. Αλλάξα τα δρομολόγια του, ΣΕ. Ναι, όχι. Όχι, 5 ώρες μου είπε πήγε. 4, τι 5 σου λένε. Σε κοροϊδεύουν. Όχι, 4 ώρες, είναι 42 ευρώ δεν κάνει. Ναι, όσο έκανε, ναι. Με 25 λέει πληρώσε και πήγαμε 5 σε 5 ώρες. Έχει αλλάξει η δρομολόγια. Το βραδινό τόσο κάνει. 5 αν έδινε 45 θα πήγαινε σε λιγότερες ώρες. Όσα δίνεις τόση ώρα κάνεις. Να ξέρεις. 4 ώρες. Με 25 ώρες τι θέλεις να πας. 25 ευρώ. Με 25 ευρώ πόση ώρα θέλεις να κάνεις. Και λίγες πάλι έκανες. Με 25 ευρώ έπρεπε να πας 10 ώρες. Πώς γίνεται τόσο φτηνά, το έχουν κάνει για να πηγαίνει ο κόσμος πιο γρήγορα την Αθήνα? Ναι, για να τους παίρνουν όλους εδώ. Κοπελιά, θέλω να σε πάω την Αθήνα μια μέρα, να γνωρίσεις τα... Να πας στην Ακρόπολη μια βόλτα, να με ξεναγήσεις. Να ξέρει παγκάκι να κοιμηθούμε, δεν έχουμε σπίτι, δεν είναι σε πολυτέλεια. Παγκάκι, δεν πειράζει, τώρα το παραφέρει σε παγκάκι, δεν πήγαινε. Να, είδες, χίπστερ ο φίλος μας ο Πάπης. Πάπη, ξέρει τι ήθελα. Τι ήθελες? Αυτό που μου είπες σε 4 ώρες, κάνει μόνο... 2 στάσεις νομίζω, ναι, Λάρισα και Γιαννοπλάβη. Ναι. Ενημερωμένος. Πού τα μαθαίνεις όλα αυτά? Το μάθα από κάποιους που πήρε το τρένο και ήρθε το Αγιώρος. Απευθείας? Όχι απευθείας. Κατέβηκε εκεί, κοιμήθηκε κάπου και... Ξέρετε παγκάκι αυτό σας. Κοπελιά, άκου. Άκου, δάξει. Ένα και ένα κάνουν 2. Βάλιστα, ωραία. Τέλειος. Αυτό, τα έχει πει, τα έχει πει. Άμα θες... Να σε παντρευτώ, να ξέρει να έχει πρίκα. Χωρίς πρίκα δεν ξέρει. Χωρίς πρίκα τίποτα. Μάλιστα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσάω. Γεια σου, κούκλα μου. Γεια σου, κούκλα μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Το καινούργιο πιθαγόριο θεώρημα. Ένα για να κάνουν 2. Όχι, εσύ όχι. Δεν τα έχουμε πει αυτά. Τα έχει πει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης έχει πει για το ένα που έγινε 2. Έπεσε ο Δίας, έριξε τον κεραυνό και χώρισε το ον και έκανε ουσιαστικά δημιούργησε τα φύλλα. Μια παλιά πράγματα. Λοιπόν, λαϊκή απέτηση των απανταχού φαν του Παπούλια. Θα τον έχει σε. Πώς το λένε, σε αναγνώριση κλήσης και να μην τον αφήνει στον άνθρωπο και να χρεώνεται. Γάμο έχει μπροστά του. Θα μείνει χωρίς λεφτά. Δεν μπορώ να. Λοιπόν. Από ό,τι κατάλαβε, σε μένα θα με βάλει να τα πληρώσω όλα. Ζητάει πρίκες, ζητάει το ένα, ζητάει το άλλο. Ναι, αλλά δεν τι γίνεται τώρα. Έφαγε, τσάκισε το μισό κατσίκι και ήρθε αγριεμένος. Τώρα έχει 2 μέρες, δεν κρατιέται να πούμε. Δηλαδή είναι. Λέει και ωραία πράγματα. Αυτό είναι. Άμα υλοποιούν οι δημοτικοί άρχοντες τις υποσχέσεις τους, βλέπεις ότι ο κόσμος πραγματικά αισθάνεται μια εφορία. Φαντάζεσαι όταν κατεβαίνει η Ουρανούπολη και τι γίνεται, θα το φωνάζουν όλα τα μαγαζιά. Να έρθει. Δεν μένει είναι τρακαδόρος, αλλά θα το βγάλουν εκεί. Δεν υπάρχουν, είπαμε, θα τα καταργήσουμε τα αστέρια Μισελέν και θα είναι τα αστέρια του Παφούλια, ο οποίος αυτός θα πηγαίνει να απονέμει τα credits στα μαγαζιά και το πιόνι. Σίγουρα. Καλά, αυτός όμως επηρεάζεται και από το τζάμπα, αλλά θα μου πεις παντού τρώει τζάμπα, οπότε θα κοιτάει. Δεν υπάρχει τζάμπα. Αν δεν είναι καλό θα το πεις. Αν δεν πάρει να πει τζάμπα, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Αν δεν είναι καλό. Για τους
γνώστης κανονικά. Έτσι, 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 έτσι. Μάλιστα, έγινε. Συγκρατούμε. Τσάω, τσάω. Για να δούμε γραμμούλα εδώ. Καλημέρα, μας περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ στο πηλίκο. Καλημέρα. Καλημέρα και εδώ μας τα ρίξανε. Καλημέρα. Μηδέν στα τέσσερα. Πάμε. Α. Καλημέρα. Τίποτα. Ωραία. Μας τα ρίξαν όλα. Καλημέρα. Εδώ ποιος είναι. Ποιος είναι. Καλημέρα. Ακούμε έναν αγέρα, μάλιστα. Είχαμε 0 στα 6 και όλα αυτά για να βγάλουμε το Λευτέρι, φαντάζεσαι. Καλημέρα. 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 Δεν ήταν ο Λευτέρι. Καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη. Ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν δεν έχετε μιλήσει καθόλου για το κόκκινο σκουλίκι. Το κόκκινο σκουλίκι, τι προσβάλλει αυτό, τι επηρεάζει, δεν έχουμε τέτοιο. Στην Κρήτη, το Φίνικα. Αχα. Είχε ένα δελτίο παλιά η ΕΡΤΡΙΑ για τους αγρότες, το έχει ακόμα, που έλεγε για τα ψεκαστικά, για τα έτσι, για τα αυτά, με την Ευρυδίκη Καραμανή. Εγώ τελευταία φορά που είδα ΕΡΤΡΙΑ είχε τον Άρη Αγώνες. Και τώρα που είπα για την ποικιλία αυτή που αναφέρθηκα και θυμήθηκα το φίλο μου τον Πασκάλη. Πασκάλη, να φέρεις την μπλούζα εκείνη την ασπρόμαυρη, να σου βάλω το αστέρι, 10 τίτλοι στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι δικά του. Ότι έχει παίξει, το παραδέχτηκε, ότι έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά αποχώρησε και ο Θελός και γι' αυτό δεν έγινε μεγάλος και τρανός. Εντάξει. Μπάμπη, να μην ξεχάσω, υπάρχει κάποιος φίλος να μας δώσει πληροφορίες για ακτοπλοϊκή σύνδεση για Σαμοθράκη. Γιατί μπαίνω και για Αύγουστο που θέλω. Α, καλά, με το ΣΑΟΣ εκεί. Ναι, καλά, με το ΣΑΟΣ δεν υπάρχει. Μπορεί να μην υπάρχει εκτοπλοϊκή σύνδεση. Γενικότερα είναι πολύ προβληματική. Αλλά ξέρω ότι έχει, νομίζω, τουλάχιστον πέρυσι που πήγαμε, είχε δύο δρομολόγια την ημέρα. Αν δεν κάνω λάθος. Τώρα βέβαια πληροφορίες είναι λίγο. Ναι, αλλά δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Να κλείσεις δηλαδή. Να κλείσεις ναι, βρήκα επιτέλους μετά από καιρό. Θα πας Σαμοθράκη. Νάτος, στα γούστα. Εύκολα το αλλάζω. Ναι. Δηλαδή, γυναίκα μου κάνει κουμάντο, δυστυχώς. Ναι, έτσι. Δεν θα κάνεις κουμάντο στις καρδίες των κομμάτων. Τα έχουμε τραγουδίσει μπράβο, αυτά. Μπράβο, ναι, ναι. 55 ευρώ τετράκλινο. Α, πολύ καλή. Είναι πολύ καλή τιμή. Πολύ και καλή τιμή. Για Αύγουστο. Ναι, αλλά... εντάξει, στον Αύγουστο έτσι κι αλλιώς όλοι στη Σαμοθράκη μένουν στα βουνά και στα δέντρα. Δεν πάει κανείς σε δωμάτιο. Παιδιά δεν μπορώ να μείνω. Ναι. Ένα δεύτερο Σαμοθράκη δεν έχει παραλίες. Φίλε, έχω πάει πολλές φορές. Α, έχεις πάει, γνωρίζεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Το αλλά... θέμα είναι ότι έχει... εύκολα αλλάζω τη γυναίκα γνώμη. Όχι. Λέω, δεν θα σκεφτείς τα παιδιά να παίξουν, εκεί στις βάθρες. Ναι. Που είναι επικίνδυνο. Οπότε κατευθείαν δεν πάμε. Να σου, να σου ρίξουν κανένα rave μέσα. Αυτό, τίποτα μυστήρι εκεί. Ναι, άμπρα από τα καβίρια εκεί. Ναι. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο φαΐ Σαμοθράκη από την άλλη. Λοιπόν, σε λίγο... ανακοίνωση είναι αυτό. Βγάζει αλάρμ τον παππού ο Φωτιάδης και παίρνει τηλέφωνο. Γεια σε χαιρετούμε. Τσάω, τσάω, τσάω. Αχ, δεν το ρωτούσα που βγήκε τετράκλινο. Γιατί πέρυσι είχαμε μείνει σε ένα τετράκλινο στα θέρμα που ήταν καταπληκτικό. Βλέπαμε και το Μουντιάλ και τα ματσάκια και αυτά. Πόσο είχατε πληρώσει, 55? Πλήρωσε αυτό που μα κάλεσε να παίξουμε στα βαφτίσια. Δεν ξέρει πόσο περίπου. Δεν με ενδιαφέρε. Σε τον παφούλια, πατρό τζάμπαρε καλά. Τι να κάνουμε, αφού ο άνθρωπος μας κάλεσε για να. Καλά, ναι, όχι, απλά για να ξέρουμε τι τιμές παίζουν. Αλλά δεν θα εκεί στη Σαμοθράκη. Έχει πάρα πολύ ωραία μπουγάτσα, παιδιά. Έχει την καλύτερη μπουγάτσα που έχω φάει στην Σαμοθράκη, στα θέρμα. Κανονικότατα. Μικρή, λίγη, βέβαια, η μικρή ποσότητα. Όταν στη βάζει ο παππούς που έχει το μπουγατσατζίδικο, όταν στη βάζει ο γιος του ή ο υπάλληλος που είναι, σου βάζει την κανονική. Ο παππούς με τα χεράκια πιάνει 6 κομματάκια μετρημένα, στα βάζει. Ίσως είναι και αυτή η χερούκλα που δίνει, ας πούμε, μια νοστιμιά, να σου πω την αλήθεια. Αλλά είναι καταπληκτική, είναι καταπληκτική. Κατσικάκι θεσπέσιο, ψαράκια συγκλονιστικά. Είναι η χαρά της γαστριμαριές, ανεξάρτητα αν οι περισσότεροι, ας πούμε, επιλέγουν να τρώνε ένα παστέλι και ένα γιαούρτι, σου λέω εγώ, ας πούμε, υφρία και λυκίνες. Υπάρχει τέτοιου είδους τουρισμός. Και στερείται, ας πούμε, βασικές, ας πούμε, γαστριμαργικές απολαύσεις που έχει το νησί, αλλά δεν τις αναδεικνύει. Λέω εγώ, σας προτείνουμε εδώ, να πάμε, δεν έχω πάει. Να στείλουμε τον φίλο μας τον Παφούλια. Να πάρει τον Παφούλια. Να πάρει τον Παφούλια και θα πάμε. Ναι. Ξέρω, πρέπει να έχει και ένα μοναστήρι, νομίζω, σε Σαμοθράκη. Θα κανονίσει να μείνουμε τζάμπα, λοιπόν. Εννοείται. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Μπάμπη, θες να μάθεις ποιος φταίει για τα δέντρα? Για πες. Λοιπόν, στην Ολυμπιάδα φέρανε δέντρα επειδή τα κάναν όλα γρήγορα και δεν τελειώνανε και είχαν και εκλογές, αν θυμάσαι το 4. Είχαν εκλογές, το θυμάσαι? Πάρτι στις 7 του Μάρτη. Α, μπράβο, και τα κάναν όλα γρήγορα, πιτς φυτίλι.
και φέραν κάτι δέντρα που δεν ήταν για εδώ και αυτά είχαν σκαθάρια πάνω. Καταλαβαίνετε. Και πού τα βάλανε στη... Γιάννα Αγγελοπούλου, δασκαλάκι. Και πού τα φέραν αυτά τα δέντρα στη Θεσσαλονίκη. Τα φέρανε σε όλη την Ελλάδα και τα βάλανε όπου είχε Ολυμπιακό, στο Καφτατζόγλιο. Δεν ήταν Ολυμπιακό ακίνητο. Δεν ναι, ήταν ναι. Μπράβο, λοιπόν. Και φυτέψανε δέντρα με όπου να είναι, ό,τι να είναι. Για να είμαστε έτσι ωραία Ολυμπιάδα, να έχουμε πράσινη Ολυμπιάδα. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Καλά και από το 4 σήμερα χαλάσαμε. Σήμερα χαλάκι, φίλε. Έγινε, συγκρατούμε. Όταν έκανε πάρτι στο ψυχικό, πήρε φωτιά εδώ. Έτσι, πήρε, άναψε βεγγαλικά και πήρε φωτιά το δάσος. Έγινε. Πάρτι σε 7 του Μάρτη με Κωνσταντίνο Καραμαλή να ανήκεται στην εξουσία και θέλω να σας δώσω μια πολύ σημαντική πληροφορία. Το Σάββατο, καθόμαστε εμείς, βλέπαμε σαν τα χαϊβάνια το τελικό και στέλνει ένας φίλος, λέει: Καθίστε και δείτε Champions League. Είμαι εγώ αυτή τη στιγμή με τον Κωστάκι του Καραμαλή σε γυράδικο στο Φίνικα και τρώμε και τρώμε και πίνουμε. Όχι στο ίδιο τραπέζι, αλλά ήταν σε διπλανό τραπέζι. Μια χαρά. Ωραίος. Αυτός είναι άνθρωπος, παιδί μου. Αταξικός. Πρώην πρωθυπουργός, σε γυράδικο στο Φίνικα. Γιατί δεν κατάλαβα. Ένας από εμάς είναι ο Κωστάκης ο Καραμαλής. Που θέλαν το, γι' αυτό θέλαν το φανέ. Γι' αυτό υπήρχε σχέδιο δολοφονία. Κανονικότατα. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνα επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή βεβαίως στα Facebook μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Άμα φτάσαμε και 7.30 κιόλας, άλλη διαλυματάκι μου, δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτε. Δείξαμε εδώ θέματα γεωπονίας πάνω απ' όλα. Έχουμε αναλύσει πολλάκι γεωπολιτικά, γεωπονικά, χωροταξικά, γενικότερα. Θα πρέπει να απονέμουμε τώρα που τελειώνει και η χρόνια ένα τίτλο σπουδών, κάτι, ένα πάλσο. Ξέρω εγώ, ένα κάτι τίζες που να δώσουμε στους ακροατές. Αφού ότι... οι ακροατές τα ξέρουν, εμείς πρέπει να το πάρουμε. Σωστά, εμείς πρέπει να πάρουμε. Εμείς τα μαθαίνουμε, είναι. Εντάξει, οι ακροατές που καλούν, όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν, α πούμε, ότι παρακολούθησα τον κύκλο το εκπομπών. Το κύκλο εκπομπών λόγω επειδή από την τάδε μέχρι τάδε και βεβαιώνω ότι κατέχω τις τάδε γνώσεις, α πούμε. Ανάλογα με το θέμα που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Πρέπει εδώ πάνε και δίνουν, ας πούμε, κάτι στα σεμινάρια 1500 ευρώ για ένα, σεμινάριο ενός μηνού, ας πούμε, και κάτι τέτοιες. Παίζουν τρομερά ποσά. Εσύ που είσαι εδώ της εκπαίδευσης, που είσαι, τελείωσες προχθές το σχολείο. Εντάξει, είπαμε. Το παράκανα. Κατευθείαν. Εντάξει, αυτά μόνο ο φίλος ο Πάφη. Έτσι. Λοιπόν, 7 και 32 πρώτα λεπτά θα κάνουμε το τελευταίο μας μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε λίγο τη χρόνο και προς το τέλος. Το κουσουρεμένο μισά ωράκι. Τα λες εσύ, να τα ίδια και τα ίδια αυτή η εκπομπή. Μια επανάληψη, μη τρυπάσεις μαθήσεως. Εγώ ως νέος Τσιτσιπάς, διότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς πάλι τουίταρε ή ποστάρε ένα αρχαίο ρητό. Πάντα κάτι ποστάρει. Θα το βρω και θα το μεταδώσω μετά για να δούμε και αν το. Να κάνουμε περάσουμε σε δεύτερη ώρα. Γλώσσα, μαθηματικά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή. 7 και 40 πρώτα λεπτά. Με έχει κομπλάρει τώρα η Χριστίνα, δεν μπορώ να πω το περίπου τελευταίο μισάωράκι τη εκπομπή. Συγγνώμη, πες το. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νομιματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή στο Facebook εκεί βρισκόμαστε και ανταμονόμαστε. Κάτι έπρεπε να ψάξω εγώ, αλλά το ξέχασα. Πριν κάτι δεν μου θέσανε εδώ. Ναι, προς... κάτι εδώ δεν θυμόμαστε χθες. Ξαναπάρτε, ξαναθέστε. Ναι, πήρε άλλο τηλέφωνο και λέει καλά, χθες μιλήσαμε, δεν θυμάσαι. Να θυμάμαι κάτι. Κάθε ημέρα είναι ένας τέτοιος Γολγοθάς που συγκεντρώνουμε τόσο πολύ πληροφόρια. Και συμβαίνουν τόσο πολλά που... Το πρωί σχεδόν είναι σαν να είναι μια μακρινή ανάμνηση, μια οπτασία. Ήθελα να ξεχάσω ότι τόσο πρωί είμαι πάντα ξυπνή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, δεύτερο πρόγραμμα. Έτσι, έτσι. Έχει δίκιο ο φίλος μας ο Λευτέρης για τα ζουζούνια με τα δέντρα που μας έφεραν από άλλες υπήρους, αλλά το ίδιο κάναμε και εμείς. Ποιους αλλιώσαμε την χλωρίδα. Και πού να φανταστείς που κάναμε ζημιά, Μπάμπη. Oh. Ο εργάτης του Πεύκου, η Μαρκαλίνα Χελένικα, είναι ένα ένδυμο έντομο, ρε παιδί μου, που βρίσκεται στην Ελλάδα και από τις μελιτώδεις εκκρίσεις του που βγάζει πάνω στα πεύκα παράγεται το γνωστό και πολύτιμο πευκόμελο. Βεβαίως. Λοιπόν, ενώ στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ωφέλιμο έντομο, που σπάνια δημιουργεί προβλήματα, λοιπόν, δεν συνέβη το ίδιο όταν βρέθηκε το 2014
στην Μπελβούρνη και στην Αδελαϊδα. Πώς βρέθηκε, πού ταξίδεψε. Ποιος Ελληνάρας, Ελληνάρας θα το λευτέρι σε καμιά βαλίτσα μέσα, μετέφερε κανένα ζουζούνι. Ο Τοχούρογλου, πηγαίνω έρχεται μέσα στην Αυστραλία. Αυτό όπως πήγε ο Λευτέρης να πούμε τις κάποιες από τις πήγε στην Ταϊτή, έτσι πήγε κανένας Ελληνάρας να πούμε τα σοήφια στην Αυστραλία, φίλε, και δεν έχει εκεί πέρα φυσικούς θηρευτές. Και έχει νεκρώσει μεγάλο κομμάτι της Χλωρίδας της Αυστραλίας και ψάχνουν οι Αυστραλοί και μας ρίχνουν και ευθύνες, έτσι. Ότι εμείς τους καταστρέψαμε την... Ναι, γιατί το ρημάδι λέγεται Μαρκαλίνα Χελένικα. Mm. Όταν ψάξαν να βρουν τι είναι και το βρήκαν ότι είναι Χελένικα, τάκ, το μπαλάκι στην Ελλάδα. Κατεφε, πάλι να μας κατηγορήσουν. Ναι, ρε φίλοι, θα πληρώνουμε και αποζημίωση στην Αυστραλία, να πούμε. Ναι. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι λέγανε, για να επιθυμίσουμε στον κόσμο, ότι λέγανε δεν θέλουμε μετανάστες εδώ Έλληνες στο εδαφός μας, νέους. Απαγορεύουν διαροπάλου ακόμα και μυρμήγκι να μεταφέρεις από την Αφρική, από την Ασία ή από την Ευρώπη προς την Αυστραλία. Αν σε πιάσουν στην είσοδο της χώρας στο αεροδρόμιο, τελείωσες φίλε. Σε καμιά κάλτσα θα ήταν σε κάποιους ορίφους. Αυτό, μάξες, ήταν αυτά από το σκόρο που κάνει κουκούλι να πούμε πάνω σε κανένα ρούχο να πούμε, έτσι θα πήγε γι' αυτό. Εντάξει, αυτό είναι κίτρινο χρώμα και από μυζά χυμούς. Και πού άντεξε αυτό τώρα, ταξίδεψε από ολόκληρη Ελλάδα μέχρι την Αυστραλία, καθυστερήσεις στα αεροπλάνα, στο έτσι, αυτό, όχι, πτήσεις. Έλατε, αυτά μάλλον σε κάργο, σε φορτία πρέπει να μεταφέρθηκαν. Τίποτα, ξέρεις, πευκόμελα που στέλναμε εκεί εξαγωγή, σε κανένα κυβότιο μέσα, γιατί αυτά τα πευκόμελα παρασκευάζονται επιτόπου, ρε παιδί μου, στα δέντρα, μέσα στα δάση και αυτά, σε μικρές μονάδες. Αβρέθηκα κατά εκεί να πήγε, φίλε. Την πατήσαμε, τη ζητάει τώρα η Αυστραλία. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αλλά το πνίγουμε αυτό, δεν το κάνουμε θέμα. Δεν τα λέμε. Εμείς δεν το κάνουμε θέμα, δεν υποστήκαμε εμείς καμία συνέπεια. Αυτή, ας πρόσεχε. Από εμάς πήγε. Και εμείς τους είπαμε μας, έτσι θα μας πίσω, δεν πειράζει. Έτσι, έτσι. Όλα δικά μας είναι. Όλα δικά μας είναι. Να μάθουν να σε βρουν. Μαρκαλένα Χελένικα, ρε φίλε. Δηλαδή το ρημά δεν πήγαινε. Πώς Μαρκαλένα. Μαρκαλένα. Έτσι. Παβακάδα το λέμε εμείς εδώ, αλλά αυτή το επίσημη ονομασία του Μαρκαλένα Χελένικα το ρημάδι. Δεν το λέγανε Μαρκαλένα Τούρκικα, Μαρκαλένα Τσιπριώτου, Μαρκαλένα Μαλτέζα. Το λέγανε Βαμβακάρι, δεν θα μετακινούνταν κιόλας, θα άρασε εδώ πέρα. Βαμβακάδα, ναι ρε φίλε, δεν θα είχε διαβατήριο να πει. Τώρα πήρε το επίσημο το όνομα, έφυγε στην Αυστραλία. Αλλά να ξέρει ο Λευτέρης ότι δεν μας την κάνουν μόνο εμάς, την κάνουμε και εμείς σε άλλους, να ξέρει. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τέλος του προγράμματος, ευχαριστούμε, ακολουθούν οι ειδήσεις. Τέλος του εκπαιδευτικού ραδιόφωνου. Θα πέσει. Πως παλιότερα πέφτανε, έπεφτε, το κλείνανε τέλος πάντων, ρε παιδί μου, η ΕΡΤ, αυτό ήθελα να πω τόση ώρα. Από κάποια στιγμή και μετά έπαφε να λειτουργεί το κρατικό κανάλι, δηλαδή κατά τις 11-12 έπεφτε τα σήμα και, ναι, και δεν είχαμε να δούμε την ώρα στο βράδυ. Δεν είχαμε τι να δούμε και να κάσω, όταν ο κόσμος και πήγε στα μπουζούκια. Τι να κάνει, τι να κάνει, δεν είχε πει τι να δει κάτι. Τώρα τα έχουν όλα σειρές αυτά, Netflix, ιστορίες. Τα παλιά χρόνια έχει τηλεόραση μέχρι τις 11-12 το βράδυ, Χριστίνα μου, και με τους λέει τι να κάνω εδώ, μπουζούκια. 7 στα 7. Κάπου να ψυχολογηθεί. Αντέχεις να πηγαίνεις 7 στα 7 στα μπουζούκια κάθε βράδυ να γυρνάς. Άμα δεν έχεις τηλεόραση, μπάμπι μου, θα κάνεις. Τώρα όλα τα έχετε νέες γενιές και τίποτα δεν εκτιμάται. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Να κάνουμε μία ΜΚΟ για τη διάσωση του αφρικανικού πεπονιού. Και αυτό. Το αφρικανικό πεπόνι, το οποίο είναι η ονομασία του. Εντάξει, πολλά θες. Εμείς είμαστε, ρε φίλε, από την Τούμπα, δεν ξέρουμε τέτοια πράγματα. Λέω, μήπως είχε. Τις επιστημονικές. Αφρικάνικο πεπόνι. Λοιπόν, ναι. Χριστίνα, ναι, μίλα, ναι. Μίλα για αυτά που φυτρώνουν στα γλαστράκια εκεί και όχι μόνο στην Καλαμάτα και βγάζουν και ωραίο ανθάκι. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Και δεν τα πιάνει τίποτα. Ναι. Δεν αρρωσταίνουμε ποτέ. Αυτά πως δεν παθαίνουν. Αυτά πως δεν παθαίνουν. Τα προσέχουν σαν τα μάτια τους γι' αυτό. Καλά, ναι. Σαν μωράκια τα έχουν μέσα στο σπίτι με τις γλαστρούλες. Με το φως τους. Με το φως, με το έτσι, με το μπιπερό, με το σταγονό. Με το σκοτάδι. Ναι. Πως τα προσέχουν έτσι. Παιδί να είχε ο άλλος, ξεχνάει να ταΐσει το παιδί του, αλλά το δεντράκι εκεί. Πέτα τώρα αυτά, γιατί όταν θα έρθει ο Κικίλια θα σου πω εγώ. Ναι, σταμάτησα. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αφρικάνικο κερασοφόρο πορτοκαλί πεπόνι, το Κιβάνο. Έτσι λέγεται. Κερασοφόρο. Έτσι είναι η ονομασία του. Κιβάνο. Κιβάνο. Είναι το αφρικάνικο πεπόνι. Μοιάζει με πάντρεμα πεπονιού και αγκουριού. Και τα τρως και ζορίζεσαι, αλλά τα τρως και δροσίζεσαι.
ταυτοχρόνως. Έτσι, γιατί θα πρέπει να ενημερώνουμε για τα πάντα τον κόσμο της εκπομπής που μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε. Ναι, μια οποιαδήποτε απορία. 2-31-0-2-87-3-8 για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Καθότι όπως αντιλαμβανόμαστε, πέρα από το τα πάω κάρις ευνοηθήκαμε εσείς αυτό, εμείς μετά εκείνο το άλλο, που είναι το μόνιμο με θέμα όλων των εκπομπών και θα διαρκήσει καθόλου το καλοκαίρι. Δεν θα ξεφύγουμε και από τα δεδομένα. Δεν υπάρχει άλλη πολύ άμεση αθλητική. Ένας αθλητικός αναβρασμός πέρα από τα μεταγραφικά που εντάξει, okay, ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο εμπορικό θέμα, θα το έλεγα. Απεις πήραμε αυτόν τον παίκτα, πάρουμε τον άλλο, να θα βάλεις εκείνο δεξιά-αριστερά, το κλείσες σε 10 λεπτά, έχεις πει τα πάντα. Η δισογραφία δεν έχει να μας δώσει αμάν-αμάν πολλά πραγματάκια. Σήμερα δεν έγινε τίποτα. Σα σήμερα, εντάξει, φτωχή και η. Βαρετά. Η Τιανανμέν σα σήμερα και το 1989, η εξέγερση στην Κίνα με το κλασικό πλάνο. Θα το έχει δει στο σαν σήμερα τη ΕΡΤΟ. Τυρίρι. Είναι εκείνο ο φοιτητή που είχε κάτσει και πέρασε από πάνω οι ερπίστριε του άρματο στην Κίνα του 1989 που είχαν βγει στην πλατεία Τιανανμέν και ζητούσαν μεταρρυθμίσει οι φοιτητέ για παλιέ εποχέ. Αυτά, μα διαφέρθηκες να μάθεις. Και κινηματογραφική απόδραση του Παλαιοκώστα σας σήμερα το 2006 από τον Κορυδαλό. Περάσαν τόσα χρόνια με το ελικόπτερο το 2006. Τι λες ρε παιδί μου, το οποίο μετέπειτα ήταν και επεισόδιο στο Prison Break. Αλήθεια? Ή μάλλον πριν στο Prison Break. Από το Prison Break λες να εμπνεύστηκε ο Παλαιοκώστας? Νομίζω το αντίθετο, ότι το Prison Break εμπνεύστηκε, γιατί το Prison Break, ας πούμε, στον τρίτο του κύκλο και γενικότερα όλο το Prison Break ήταν μια υπερβολή. Έλεγες, δεν γίνονται αυτά ρε φίλε. Και φτάνουμε, ας πούμε, τρίτο κύκλο και γίνεται μια κινηματογραφική τώρα, εντάξει, δεν είναι και spoiler, αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια. Γίνεται ακριβώς αυτού του τύπου η απόδραση του ενός πρωταγωνιστή με ελικόπτερο από την ταράτσα των φυλακών και λες, εντάξει, το ξεφτυλίσατε. Το ξεφτυλίσατε κανονικότατα. Να που γίνονται. Για να όμως που γίνονται, αυτά που ήθελες να μάθεις για το Ζασουάρικα και τις Νορμανδίες και για τα πάντα. Θα έχουμε να αναφερθούμε. Αθλητικά είπαμε, δεν έχουμε αμάν και τι και πώς. Πολλά. Είπαμε, τα μεταγραφικά είναι σε αναμονή των ομάδων. Κάτι έγραψε ο Δημήτρης Καρίδας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Του ήταρε ότι έχει πληροφορίες πως επίκειται ενασχόληση ενός πολύ ισχυρού οικονομικού φαντ με τα πεπραγμένα της ομάδας. Ο Δημήτρης Καρίδας, ο γνωστός σχολιαστής της ΕΡΤ, όχι της ΕΡΤ, νομίζω είναι στο συνδρομητικό, αλλά χρόνια, ας πούμε, μπασκετικός σχολιαστής και δημοσιογράφος. Αυτό το του ήταρε αυτός, δεν ξέρω αν το αναφέρανε, ας πούμε, στις χθεσινές εκπομπές και το είπανε. Μέχρι εκεί. Λύσαμε και τα γεωπονικά μας. Λύσαμε και τα πάντα. Για όλα υπάρχουν λύσεις εδώ στο λόγο επειδή. Ένα καταπληκτικό που βλέπω τώρα εδώ πέρα. Λέει, δείτε τη λέει τη σύζυγο του τραπεζίτη που έκανε ψώνια αξίας 700.000 ευρώ, Χριστίνα μου, σε ένα απόγευμα. Σε ένα απόγευμα. Αυτό γι' αυτό το έχω, ρε παιδί μου, να στο. Πρόκειται λέει για τη Ζαμίρα. 700.000 ευρώ θα μπορούσε να ταξοδέψει ένα απόγευμα. Κοίτα, εντάξει, ναι, όταν υπάρχουν μαγαζιά που μπορεί να αγοράσει παπούτσι το οποίο κάνει, ξέρω εγώ, 10.000. Α, κατευθείαν εκεί. Άρα τίποτα δεν είναι. Μερικά παπουτσάκια να πάρει. Τίποτα δεν είναι. Ναι. Κάτι τέτοιο ακολούθησε. Έτοιμη είσαι και εσύ πλασμένη για τη μεγάλη δώστε ζωή. Δώστε μου εσύ 700.000 και θα τις χαλάσουμε τα βρώ εγώ. Ζαμίρα Χατζίγεβα, σύζυγος του τραπεζίτη, λέει Τζαχαγκίρ Χατζίγεβ, ξέρω και το Χατζίγεβ όπως λέμε, Παναγιώτενα, Κώστενα, από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία λέει συνόδευε τον άντρα της στο Λονδίνο και προκειμένου να σπάσει την ανία της, είπε λέει να πεταχτεί για ψώνια στα μαγαζά και κατάφερε να ξοδέψει 700.000 ευρώ μέσα σε ένα απόγευμα. Είδατε τι παθαίνετε όταν αφήνετε τις γυναίκες σας μόνες τους. Εσείς τα πληρώνετε. Οπλισμένη λέει με τις κάρτες του πάμπλου του συζύγου της, κυρία Χατζηγεβάρα, γιατί μπορεί να αποτελεί είδηση αυτό, αφού τα είχε ο άλλος. Α πούμε, τα λεφτά τι είναι 700.000 ευρώ. Κατάφερε να ξοδέψει, λέει, το παραπάνω ποσό σε εμπορικό κέντρο της Βρετανικής Πρωτεύουσας, δίνοντας 34.000 μόνο για σοκολάτες. Τι σοκολάτες ήταν αυτές. Συνολικά, λέει, τα τελευταία χρόνια η κυρία σκόρπισε 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε κοσμήματα μπουτσερών. Καλά το λέω. Μπουτσερών τώρα δεν θα είναι μπουχερών κάτι. Μπουτσερών, μπουτσερών. Και καρτιέρ και εξαψήφια ποσά σε πολυτελείς οικουσμόδες όπως Ντένις Μπάσο,
Ντένις. Σελίν Φεντί. Σελίν Σκέτο και Κριστιαν Διόρ. Τα άλλα δεν τα ξέραμε, ας πούμε. Σελίν Φεντί και τέτοια. Η 55χρονη λέει είναι σύζυγος του τραπεζίου του Αζερμπαϊτζάν που βρίσκεται στη φυλακή μετά από έλεγχο της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος NSA της Αμερικανικής. Όταν τέθηκε σε ισχύ ο λεγόμενος νόμος κατά της διαφθοράς στην χώρα πέρυσι, ο νόμος αυτός επιτρέπει στις αρχές να κατασχούν και να ρευστοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία πλούσιων αλλοδαπών που δεν μπορούν να αποδείξουν την προέλευση των χρημάτων τους. Η σύζυγος λέει Χατζίγεβα βρέθηκε στο επίκεντρο δύο ερευνών τον Οκτώβριο. Λέει όταν άδερφος της λέει προσπαθούσαν να εξηγήσουν πως κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι 13 εκατομμυρίων ευρώ και μια λέσχη γκολ 12 εκατομμύρια ευρώ στο Άσκοτ. Γιατί να μην πάρει μια λέσχη γκολ, δεν κατάλαβα. Οι συναλλαγές λέει που συνδέονται με τρεις κάρτες επιβράβευσης στο Χάροτς και 35 πιστωτικές κάρτες που εκδίδονται από την τράπεζα του ζυγού 95. Δεν μας λέει τι ψώνισε. Αυτό είναι το κυριότερο, ναι. Ξόδεψε λέει 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε κοσμήματα μπουτσενών, 2 εκατομμύρια ευρώ σε ρολόγια, κοσμήματα καρτιέ και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στο τμήμα παιχνιδιών του Χάροτς. Και παιχνιδάκια. Να πάρει τα παιδάκια τη. Βέρε, παιδί μου, ένα ταμπού. Να πάρει ένα κάστρα και πολλοί ορκητές. Η σοκολάτα λέει που αγόρασε για 34.000 ευρώ ήταν τη βελγική γκουρμέ αλυσίδα Κόντιβα. Του Κοντιβ, θα ήταν ξέρετε, Κόντιβα. Η Κοντιβά, μάλλον προφανώς για να είναι βελγική. Ενώ σε άλλη περίπτωση έδωσε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε κρασί και αναψυκτικά. Φαντάζει να έπινε τώρα το κρασί με. Να φέρει λευκό με κουκακόλα. Για έτσι τι 2,5 εκατομμύρια. Σε μια άλλη λέξη πέρασε τις 2.300 ευρώ σε κρασί και νοπρεματώδεις με τη μία. Εντάξει ρε παιδί, σιγά τα λεφτά για τα 700.000 ευρώ. Είπες και μέχρι και εσύ θα μπορούσες άνετα πολύ εύκολα. Τι είναι, 5 παπουτσάκια, 2-3 τσαντούλες. Κάνα συνολάκι. Κάνα συνολάκι, ένα φορματάκι, ένα μπουφανάκι. Να φας και κάτι στον δρόμο. Μια σοκολάτα να μην πάρω και εγώ. Μια σοκολάτα, μια αυτό. Τίποτε. Φτηνοπράγματα. Απορώ γιατί έγινε η είδηση και απορώ γιατί τη διαβάζαμε. Και τώρα αυτή την ιστορία γιατί μας την είπες. Τι Χατζίγεβα. Σε παρακαλώ. Τι είναι τώρα 700.000 ευρώ. Σχεδόν βασικός μισθός είναι. Τα παλιά τα χρόνια που να ήσουν ας πούμε εκεί πέρα στη Μύκονο με τον τέτοιο να πούμε τη Σεργόν, αυτόν τον περιβόητο που φυλακίστηκε και μετά βγήκε έξω ας πούμε και πήγαινε στα μπουζούκια και το συλλάβανε κατά λάθος. Ναι. Ήταν μια. Είχε γίνει έτσι. Τώρα περασμένα ξεχασμένα ρε παιδί μου, γιατί το έγκλημα είναι άλλο ας πούμε στην χώρα. Ας πούμε Φερρυπίν είναι το άσυλο στα πανεπιστήμια, ας πούμε το μείζο ζήτημα που αποτελεί ζήτημα. Εννοείται, δεν το. Παρακάμπτουμε τέλος πάντων ή το επιβιβάζουμε. Αλλά εντάξει, υπάρχουν μεγαλύτερα ζητήματα, ας πούμε, όπως το να καταχράζεσαι δημόσιο χρήμα της τάξης των 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ και να μένεις άθικτος, ας πούμε. Και τι είδαμε εδώ, εξαγγελίες ότι το πρωταρχικό μέλημα στο επίπεδο της ασφάλειας είναι το να καταργήσουμε το άσυλο. Και να μην παίρνουν άδεια οι πολιτικοί κρατούμενοι. Στο, βασικό. Στα πανεπιστήμια, ας πούμε. Λέμε, όχι, όλα αποτελούν ας πούμε, ζητήματα, αλλά εντάξει. Okay. Αυτό πρέπει να τους δείξουμε εμείς τη Μύκονο της κυρίας Χατζίγεβα, πως κάναμε τις παρτάρες ας πούμε, κατασπαταλώντας δημόσιο χρήμα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Βασερών λέγω, ρε Βλάχο. Το Μπουτσερών. Μπουτσερών. Αφού έτσι το γράφει, Μπουτσερών να πούμε. Βασερών Κωνσταντίν, κοινός επιτοπλής των ρολόγια. Έχω δύο στην κατοχή μου. Εσύ μην κοιτάς που έχεις τα Q&Q και τα Casio να πούμε. Εγώ τον Σερών μόνο ξέρω, δεν ξέρω τα Βασερών. Λοιπόν, αυτά έχουν κοντά λιανική τιμή. Μπορείς να βρεις και μεταχειρισμένα στην αγορά. Τα μεταχειρισμένα με κάνα τριαντάρι τα βρίσκεις. Τριαντάρι, εντάξει. Χιλιάδες. Και εσύ έχεις δύο από δάφτα. Έχω δύο, ναι, καινούργια τσίλικα. Το ένα είναι σφραγισμένο στη σακουλίτα του μέσα, από τον Κινέζο, και το άλλο είναι από πλανόδιο. Εντάξει, 700.000 ευρώ πάντως τίποτα. Τι πήρε, ρε, και τα παιχνιδάκια τώρα που πήρε στα παιδιά, τι πήρε. Πήρε δύο κουκλίτσες εκεί πέρα που με Σβαρόφσκι που είναι. Σουλτάν Μπουρντάν, κάναν 3.000 το αγαλματάκι. Δύο κουδουνίστρες να πήρε. Τελείωσε. Τρία Πόκεμον. Τα αυγά τα Φαμπερζέ θα ήταν οι κουδουνίστρες. Φαμπερζέ κουδουνίστρες πήρε. Φαμπερζέ. Και αυτά δεν τα ξέρεις. Πού να τα ξέρω τώρα, εγώ τι αυγά πολύ με. Μόνο πασχαλινά αυγά στολίζεται. Μόνο πασχαλινά. Και αυγά εντάξει, με έκπληξη. Εμείς εδώ ανατολικά βάζουμε και στρασάκια πάνω, βάζουμε και χρυσάφι πάνω στα αυγά μας και τα κάνουμε τύπου Φαμπερζέ. Εσείς άμα τα βάφετε μόνο κόκκινα, πράσινα, μπλε και γαλάζια, γιατί σε κόκκινα. Φτωχικά. Δηλαδή. Έτσι που λες αυτά τα Βασερών, μπορείς να βρεις κανένα φτηνό με 14.000 και να βρίσκεις. Πουλάς αμάξι, παίρνεις ρολόι. Ναι, μεταχειρισμένο τώρα, τι να το κάνεις. Ναι, εντάξει, το ρολόι είναι το άλλο.
Δεν μπορεί να το χάσει το ρολόι. Σπανίω το χάνει. Ξέρω ότι το έχει πάντα πάνω σου. Δεν το έχει. Ωρε. Με τέτοιο ρολόι στον δρόμο, από τον αγκώνα ούτε ολέκρανο θα σε αφήσουν. Θα σου βγάλω και το ολέκρανο θα σου πάρουν. Βραχιόνιο μόνο θα μείνει. Και τα δόντια θα σου κάνουν εκεί πέρα επί τόπου εξαγωγή, θα πάρει χαμπάρι. Θα σε μπάμπι, θα σε κόψουν και το δεξί. Μήπω φορά και στο δεξί ρολόι. Και τα δύο τα χέρια θα τα κόψουν. Αυτό τι ωραίο τώρα. Πάμε σε άλλο θέμα, α πούμε, μια συνειδημικά. Τι ωραίο ήταν το παλιό το σύστημα των οδοντιοτήτων που βάζα χρυσά δόντια. Ναι, φίλε, το. Γιατί σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε. Έτσι γιατί σταμάτησε, γιατί κυκλοφορούσε στον δρόμο στη Σταυρούπολη με πέζα κυκλοφορούσαν. Τι ωραία. Γιατί να μην σταμάτησε. Πήγε ο άλλο και βάζει χρυσό δόντι, α πούμε, κανονικά. Δηλαδή δεν σε έβγαζε μόνο τη θήκη, σε έβγαζε και το δόντι, κανονικά. Ναι, ναι, τώρα τα κάνα αυτά τα πορσελάνια, τα τέτοια αισθητική σου λέει. Τι αισθητική ρε. Ήταν ίδιο μετάλλα, ρε παιδί. Ιδίω στη σήμερα ημέρα να έχει το χρυσό δόντι, α πούμε, να πα στον Πατούλη να σου πει ότι είμαστε ίδιο σόι. Να ψάχνει γεωλογικό δέντρο. Μην γελιέσαι και τα άσπρα, τα μπροστινά, είναι πολύ πιο ακριβά από το χρυσό. Γιατί είναι, καλά, με... δεν λάμπει. Δεν είναι χρυσό. Με αμάλγαμα και με, πώς το λένε, διαμαντίνη και τέτοια, επεξεργασμένο, και έχει πάνω για να κόβει το μπροστά, γιατί το μέταλλο, το χρυσό, έκοβε, ρε παιδί μου, την πριζόλα τη σκληρή, το χρυσό το δόντι. Η έμπνευση πια ήταν, ας πούμε, το σκεπτικό, το χρυσό, ναι, ναι, ότι χάλασε το δόντι μου, να σε βάλω χρυσό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σταυροπολίτε από του υπόλοιπου. Εσεί είχατε χρυσά και εμεί οι υπόλοιποι βάζαμε άσπρα. Τι να επαναφέρουν λοιπόν να μα ακούνε εδώ οι φίλοι μα οι οδοντοτιάτροι να επαναφέρουν ξανά τα χρυσά τα δόντια. Από εκεί μεριά όμω, δυτικά. Ναι, από δυτικά. Ήταν στοιχείο πολιτισμικό. Ήταν στοιχείο τη παράδοση μα. Ταυτότητα. Ταυτότητα, βεβαίω. Πριν από κάποια χρόνια η Μαντόνα πήγε και τοποθέτησε χρυσά δόντια. Αλήθεια. Βέβαια. Και τέσσερα, όχι ένα. Τέσσερα στη σειρά. Ήξερα, δεν ξέρει η Μαντόνα, σε παρακαλώ. Τέσσερα στη σειρά. Εγώ έχω δει χρυσά δόντια που γράφαν πάνω ΠΑΟΚ. Έχω δει. Έγινε. Στο χαιρετούμε. Ο Τζόνι Ντεπ έχει χρυσό δόντι. Βέβαια, άμα κάνει μια ένα γκουγκλάρισμα. Χρυσά δόντι για να σου βγάλουν τον Τζόνι Ντεπ κατευθείαν. Δηλαδή ο Τζόνι Ντεπ τι. Αν τα είχαμε εμείς αυτά να πούμε τώρα μπαλανίδια, σε παρακαλώ. Εντάξει, τώρα συνειδημικά μια και πιάσαμε, ας πούμε, τα τιμαλφή και τα ζητήματα αξίες που είναι τα μπουτσερό, να πούμε, τα ζητήματα. Τα ζητήματα που μπορούμε να κυριάνα, και πώς και πώς και πώς. Μήπως θα βάλω κι εγώ ένα χρυσό δόντι. Έχεις και ένα χαλασμένο ή θα βγάλεις ένα επίτηδες για να το κάνεις. Θα βγάλω επίτηδες, τι να κάνω, θα χαλάσω. Θα τρώω γλυκά αξίες 24.000 ευρώ, 34 πόσο έτρωγε φίλε μας Χατζίκεβα, για να χαλάσω τα δόντια μου να μπορούσα να βάλω ένα χρυσό δόντι. Γιατί τα δόντια μου σε εξαιρετική κατάσταση μπορεί να σε πληροφορεί. Χράτς, χρούτς, χράτς, χρούτς. Εκπαιδεύονται συνεχώς. Λοιπόν, αυτά τα λίγα κυρίες και κύριοι και τη σημερών ημέρα. Ήθελα να σου ευχαριστώ για τη συντροφιά που μου προσέφερες και φυσικά και στον κόσμο της εκπομπής. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστίδιο Τατσαρό, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο για τις 6 το πάρα πολύ πρωί με εξίσου εκπαιδευτική ράδιο παρουσία. Αυτά τα ολίγα που θες να χαιρετήσεις κάποιο συγκεκριμένα. Τον Παφούλια εννοείται. Α, είσαι. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αυτά οι συμπάθειες και οι εκτιμήσεις δεν κρύβονται. Ο Φωτιάδης μας δεν πήρε. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα το Φωτιάδη μας. Λοιπόν, φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.